Καλησπέρα σας, βράδυ Παρασκευής και 13 παρακαλώ πολύ. Παρεμβάσεις στο Blue Sky, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, θα μου πείτε, κάτι μπορεί να σημαίνει. Οι παλιότεροι ήταν πιο σοφοί από εμάς. Καλησπέρα στη δημοσιογραφική παρέα, γιατί έχουμε πολλά πολλά να πούμε. Είναι πλούσια η επικαιρότητα, κύριε Χουδαλάκη. Βαριά μέρα σήμερα. Παρά το γεγονός ότι πριν μπούμε, είχαμε βάλει και ακούγαμε το άσμα του Πασχάλη Τερζή, επιστροφές, καταστροφές. Εντάξει, δεν φταίμε εμείς. Γελάει ο Καραμπελιάς. Όχι, δεν φταίμε εμείς. Η επικαιρότητα φταίει. Είναι και η διαρκή συντριβή με το ραδιόφωνο. Ναι. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνει κανένας. Ναι. Έκανες πολιτικό σχόλιο με Πασχάλη Τερζή. Ναι. Μια χαρά το βρίσκω. Ναι. Τι βλέπαμε τον Γιώργο και τη Φόφη. Τι? Βλέπαμε τον Γιώργο και τη Φόφη. Και... Φόφη. Μα είστε το επιστροφές. Το καταστροφές ήρθε από το τραγούδι, δεν ήταν δικά μας. Όχι, όχι, το τραγούδι δεν το λέμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, επειδή σήμερα έχει μιλήσει ο κύριος Σόιμπλε και φαίνεται ότι έχουμε σοβαρές εξελίξεις, έφερα τον κύριο Μποσμπουρέλη να μας τις αποκωδικοποιήσει. Εγώ τις θεωρώ πολύ θετικές δηλώσεις. Ωραία. Τώρα είμαστε με το Σόιμπλε, εμείς τι είμαστε. Είμαστε με το Σόιμπλε, διότι ο Σόιμπλε εγγυάται την ευρωπαϊκή λύση. Βεβαίως υπάρχει και η λύση της. Δεν μου το λες να προγραμματίσω όλο Σαββατοκύριακο. Η οποία κερδίζει έδαφο σιγά-σιγά. Βλέπουμε ότι συζητιέται να πολύ. Να πάει στις ταβέρνες ο κόσμος. Αλλά βλέπω για πρώτη φορά το Σόιμπλε να λέει ότι έχουμε μνημόνιο χωρίς Δουνουτού. Ναι. Το οποίο το είπε πρώτη φορά σήμερα. Ναι. Και απάντησε και το Μαξίμου ότι χωρίς το Δουνουτού κλείνουμε την αξιολόγηση άμεσα. Ωραία. Το άλλο μεγάλο θέμα και δεν είναι καθόλου λίγο. Η δεύτερη κατηγορία, η τορπίλη του κυρίου Ερντογάν στα όσα έγιναν χθες στη Γενέβη, σαν να νόμιζε κανείς ότι ο Ερντογάν θα έμενε ήρεμος, ψύχραιμος, ήσυχος. Ποιος. Έτσι. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το νόμιζε αυτό. Ποιος. Δηλαδή. Ναι. Κοίτα, χωρίς τώρα να θέλω να κλέψω χρόνο, γιατί απόψε έχουμε την πιο ευχάριστη εκπομπή της εβδομάδας. Ας πούμε, τσακωνόμαστε μεταξύ μας, λέμε αλήθειες χωρίς να είμαστε κομιλφό με τους πολιτικούς κτλ. Θέλω να πω ότι. Η οποιαδήποτε λύση προϋπέθεται το να φύγει από καθεστώς κατοχής η Κύπρο. Από τη στιγμή που... Κάτι που το έβαλε ο Κοντζιάς πολλές πολλές φορές. Και που ήταν και οι κόκκινες γραμμές, ναι. Και που ήταν υποτίθεται και η προσαρμογή στα ευρωπαϊκώς και κεκτημένα και δεν συμμαζεύεται. Από τη στιγμή που έχεις απέναντί σου έναν Τούρκο πρόεδρο να λέει εμείς θα μείνουμε για πάντα στην Κύπρο, ναι. Είναι σαφές το για πάντα είπε. Δεν υπάρχει λύση. Τελεία. Ναι. Οτιδήποτε σημαίνει το να νομιμοποιήσουμε εμείς την κατοχή στην Κύπρο δεν συνιστά λύση. Επίσης θέλω να πω ότι όποιος προδότης βρεθεί, και το εννοώ αυτό που λέω, ξέρεις, εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για Τσολάκλου, Γερμανοτσολιάδες και προδοσίες, ποτέ στη ζωή μου. Όποιος όμως βρεθεί να νομιμοποιήσει αυτό το καθεστώς, θα είναι πραγματικός προδότης. Δηλαδή, τι θα πάμε να πούμε. Καλά, μας πήρατε τα σπίτια, καλά, πηδήξατε τις γυναίκες μας, καλά, σφάξατε τα παιδιά μας. Μα υπήρχε. Άντε να τα βρούμε. Ναι. Υπήρχε κανένας ο οποίος περιμένει ότι θα είχαμε διαφορετική εξέλιξη. Όχι. Εγώ δεν είμαι σε αυτούς. Εδώ απλώς επειδή περάσαμε ένα σκοτσέζικο ντουζ τις τελευταίες δύο μέρες. Ο Κοντζιάς το λέει και το ξαναλέει, και αυτός είναι ο απαράβατος όρος της Αθήνας. Και θέλω να πω και κάτι και προσωπικό. Και της Κύπρου, ελπίζω. Ναι, εντάξει. Εγώ μιλώ για την Αθήνα τώρα. Να πω και κάτι προσωπικό. Εμένα μου αρέσει ο Κοντζιάς. Δεν είναι κανένας απόψε, μόνοι μας δημοσιογράφοι μας. Θα πούμε τα σχόλια μας καλύτερα. Μου αρέσει. Άσχετος πάντως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ας πούμε. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη μπορεί να έχεις και διαφωνίες επιμέρους, αλλά. Άλλο πράγμα αυτό. Είναι... Άλλο αν έχεις. Το θεωρώ εξαιρετικά σοβαρή περίπτωση για την ιστορική συγκυρία την οποία διατρέχουμε και διαχειριζόμαστε. Να συνδράμω κατά κάποιο τρόπο, αν και απόψε είναι και εδώ ο φίλος μου ο Λάμπρος με το οποίο ασχολούμαστε με τα εθνικά. Και ο Ιγνατίου είναι εδώ. Από παιδιά. Είναι σε άλλο τομέα ειδικό ο Ιγνατίου. Εντάξει. Ο Ιγνατίου είναι ειδικό σε θέματα υγείας, ομορφιάς και άλλα τέτοια. Λοιπόν, το ομορφιάς κυρίως, Φώτη. Και κυρίως στο να στηρίζω και να υποστηρίζω ηλικιωμένους ανθρώπους και κυρίως δημοσιογράφους. Ευχαριστούμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το ότι οι Τούρκοι φύγανε από την Γενέβη και όχι η ελληνική πλευρά, ναι. Στο διπλωματικό πόκερ είναι ένα συν. Αλλά όχι ένα συν προς τη λύση. Γιατί η λύση, ξαναλέω, δεν μπορεί να συνιστάται σε καμία περίπτωση με την αποδοχή των εγκυητριών δυνάμεων σε μια ελεύθερη χώρα. Δηλαδή θα αποφασίσει κάποια στιγμή, όπως έκανε το 1974, ότι δεν μας αρέσει αυτό που γίνεται και κάνουμε ντου και εμείς θα το έχουμε αυτό νομιμοποιήσει. Ναι. Ή την παραμονή των κατοχικών στρατευμάτων. Τρίτο θέμα, η απόφαση του ΣΤΕ για τον νόμο Παπά. Τον ακυρώνει, τον δικαιώνει. Κρατάει αποστάσεις, αφήνει παράθυρα ανοιχτά,
ξέσπασε και εκεί πόλεμος με κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητούν την παρέτηση του κυρίου Παπά και τον κύριο Παπά να εκτιμά. Ακυρώνει το διαγωνισμό, αλλά επί της ουσίας νομιμοποιεί τον νόμο. Ότι κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει η απόφαση του ΣΤΕ. Καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Καραμπελιά. Πώς πάει το κίνημα? Μια χαρά. Χθες είχαμε μια διαμαρτυρία στην Κυπριακή Πρεσβεία. Μάλιστα. Συζητήσαμε με τον πρέσβη επί Μακρόν. Βέβαια, είχαμε κάνει και μια παρουσία δεκάδων πολιτών στην Κυπριακή Πρεσβεία. Θέλοντας να πούμε ότι η Κύπρος για μας δεν αποτελεί, και γι' αυτό εξάλλου είμαστε και κόσμοι και δεν υπήρχε, διότι η Κύπρος δεν είναι για μας εχθρικό κομμάτι, είναι κομμάτι του ελληνισμού, και πιστεύουμε ότι η λύση αυτή, η οποία διαρκώς έρχεται και ξανάρχεται χωρίς να έχει μπει ως προαπαιτούμενο το ζήτημα των στρατευμάτων, έχει αρνητικά χαρακτηριστικά, διότι μας βάζει σε μία συζήτηση. Το πισόλο, γιατί από σένα θα ξεκινήσω με τη δηλώση του Ερντογάν. Καλώς. Έτσι, Δημήτρη Ανιφερόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη? Είμαστε καλά. Ωραία. Και το μόνο σχόλιο που θέλω να... Ναι, αισιόδοξο. Γιατί είσαι χαμένος? Γιατί είμαι? Δεν πιστεύω να ήσουν στα... Στα χιόνια, ναι. Σε ποια χιόνια ήσουν? Του Μιστρά. Α, εντάξει. Ωραία. Το μόνο σχόλιο έτσι για αρχή μονάχα που θέλω να κάνω είναι ότι χτες το βράδυ, ναι, και προτού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στην Γενέβη, έβαλα λίγο το διάγγελμα Παπαδόπουλου, Τάσου Παπαδόπουλου. Και το άκουσα με προσοχή, 48 λεπτά. Θα πρότεινα στους τηλεθεατές να το ξαναδούν. Να το ξαναδούν. Θα καταλάβουν πάρα πολλά για το πόσα δεν έγιναν, ναι, σε ποιο σημείο είμαστε ακόμα, ναι, και γιατί μάλλον είναι το πιο πιθανό κάποια βήματα να μην γίνουν όσο η Άγκυρα έχει αυτή τη στάση. Καλησπέρα στον κύριο Κώστα Πουλακίδα. Να βγει. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Κώστα. Και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είμαστε, να είμαστε καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω, ένα κομμάτι που θα συζητήσουμε εκτενώς απόψε είναι το αν η κυβέρνηση δικαίως χαμογελά με την εξέλιξη της παρέμβασης Σόιμπλε ή αν ετοιμάζεται καινούργιο τσουρούφλισμα με γερμανική υπογραφή. Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι με τη συνέντευξη του κύριου Σόιμπλε στην πραγματικότητα άνοιξε λίγο την πόρτα, αλλά για πρώτη φορά την άνοιξε αυτό την πόρτα, της εξόδου για το ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ από το ελληνικό πρόγραμμα. Και σήμερα η κυβέρνηση με αυτό που έκανε έριξε μια δυνατή κλωτσιά στην πόρτα και θα δούμε σε λίγες μέρες ακόμα εάν την έσπασε ή αν έχει σπάσει και την κάσα που είναι και που, ναι, η οποία μην είναι από τις πόρτες που πάνε και βγαίνουν και μας έρθει πίσω στα μουτσούνια. Πρέπει να σπάσει και η κάσα που στηρίζει την πόρτα. Ο κύριος Φώτης Ιντατίου, καλησπέρα σας κύριε Φώτη. Να πω το εξής. Εγώ είμαι υπέρ της Ευρώπης, αλλά είμαι κάθετο σε αυτό. Δεν μπορεί ή τουλάχιστον δεν πρέπει ο Σόιμπλε να είναι η Ευρώπη. Μπορεί να αποτελέσει πυλώνα η Γερμανία, αλλά δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ο Σόιμπλε η Ευρώπη. Δεν είναι ο Σόιμπλε η Ευρώπη. Είναι ένα κομμάτι. Βέβαια, έχουμε τα θέματα με την Μεγάλη Βρετανία. Ένα κομμάτι είναι, Φώτη. Ένα κομμάτι. Θα έπρεπε να είναι. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι. Καλά, βάζω το δεν πρέπει. Εγώ που ένα λέω κομμάτι. Ότι είμαι ευρωπαϊστής. Ναι, λέω ένα κομμάτι. Είμαι υπέρ της Ευρώπης. Πάντως, απλή ερώτηση κάνω. Δεν μπορεί. Θα διαφωνήσω δηλαδή και με τον Άσο. Δεν μπορεί κάθε φορά ό,τι μας συμφέρει το παίρνουμε και ό,τι δεν μας συμφέρει λέμε κακό Σόιμπλε ή καλό Σόιμπλε. Ναι. Αλλά υπάρχει. Περιμένετε, παιδιά, μην ανοίγετε τη συζήτηση. Όπως και το Δούνου του. Δεν μπορεί ό,τι μας συμφέρει το λέμε, το παίρνουμε, αλλά δεν θέλουμε το Δούνου του. Ό,τι μας συμφέρει τη χώρα μας. Ξαναλέω. Να πάω στο Δούνου. Ξαναλέω και δεν έφτασαμε να μην διαβάσω. Περιμένετε τώρα να πάμε στο διάλογο. Παραλαμβάνω λοιπόν. Εγώ που είμαι ευρωπαϊστής, γιατί νομίζω ότι. Για να μην μπουρέλει. Πρόσεχε, αν θες, μπορεί να υποστηρίζαμε και εν μέρη και τα μνημόνια μέχρι ενός σημείου. Ναι. Αυτό εννοώ. Ναι. Σε αυτό το επίπεδο το εννοώ, που είναι σκληρό. Δεν είναι εύκολο να πει κάποιος, εκτός από τον Άδωνη, δεν νομίζω ότι έχω ακούσει κανέναν άλλο να λέει ότι μπορεί να υποστηρίξω και εν μέρη το μνημόνιο. Εντάξει, για να είμαι ξεκάθαρη. Παρά τα αυτά, συνεχίζω και υποστηρίζω ότι δεν μπορεί, τουλάχιστον δεν πρέπει. Ξεκάθαρα δεν πρέπει να είναι ο Σόιμπλε η μοναδική λειτουργία για την Ευρώπη. Λάμπρος Καλαρίτης, καλησπέρα σας. Έχω το περιοδικό σας, κύριε Λάμπρο, στα χέρια. Αυτό εδώ. Το δεύτερο τεύχος του Ζήρο. Το δεύτερο τεύχος του Ζήρο με αποκλειστική δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ σπάει η πλειοψηφία του ευρώ. Και φάκελο μια συζήτηση που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι θα γίνει αν γυρίσουμε στην δραχμή. Και τι θα γίνει αν μείνουμε
Μάλιστα. Στο Ευρώμα. Μάλιστα. Κορυφαία οικονομολόγια απαντούν πρακτικά εκεί, όχι τοπίον τοπίου. Τι θα γίνει τον πρώτο μήνα, τι θα γίνει τον πρώτο χρόνο, τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα. Τι θα γίνει αν παραμείνουμε. Μάλιστα. Και αυτό, γιατί διαβάζω και Πέτρο Λούκας. Και αυτό δεν έχει απαντηθεί, έτσι. Ναι. 2-11-18-610 το τηλέφωνο επικοινωνία για τι δικέ σα παρεμβάσει, το email τη εκπομπή. Παρεμβάσει από blueskytv.gr. Λοιπόν, για πάμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε τι είπε ο κύριο Ερντογάν και να ανοίξουμε σιγά σιγά τα θέματα. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ερντογάν. Τι είπε την επομένη τη μαραθώνια διάσκεψη στην Γενέβη, όπου διαμορφώθηκε η αίσθηση ότι κάτι γίνεται. Ότι υπάρχει μία προσέγγιση παρά τις σημαντικές διαφορές. Πάμε να το ακούσουμε. Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler. Mesela garantiler, güvenlik. Biz bunları kendilerine açık ve net söyledik. Dedik bir defa garantiler noktasında, güvenlik noktasında Türkiye'nin olmadığı bir garantörlüğü asla beklemiyorum. Τώρα, Γιώργο, εγώ νιώθω σαν να το έλεγε περισσότερο, σαν να απευθυνόταν περισσότερο στον Ακιντζή ο Ερντογάν. Με ένα τελεσίγραφο του τύπου, διότι δεν ξέρω κατά πόσο ο Ακιντζή είναι υπηρέτης του Ερντογάν, είναι στρατιώτης του Ερντογάν. Τι λες, απολύτως λες εσύ. Υπάλληλος είναι καλύτερη λέξη. Ωραία, αν είναι υπάλληλος, ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ο Ερντογάν, ο οποίος έχει τεράστιο ζήτημα στη χώρα του, βγαίνει την επομένη των συνομιλιών και λέει: εμείς θα είμαστε στην Κύπρο για πάντα, παιδιά. Σημαίνει, βγάλτε από το τραπέζι τον όρο της Αθήνας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής. Και την ίδια μέρα βγαίνουν οι Τούρκοι και βάζουν και θέμα βραχονισίδων. Έλα. Ναι, το παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα για ένα ελληνικό νησί θέλει να αποχωρήσει. Η Τουρκία, η οποία το κατέχει παρανόμως με εισβολή και κατοχή, λέει ότι η ίδια δεν πρόκειται να αποχωρήσει ποτέ. Και από το 55-56 οι Τούρκοι έχουν πει ότι εμείς επιδιώκουμε μακροπρόθεσμα και σταθερά την ενσωμάτωση της Κύπρου, την επιστροφή της στην Τουρκία για λόγους και γεωπολιτικούς. Και θα θυμάσαι τι είπε ο Νταβούτογλου, ότι ακόμα και ένας Τούρκος να υπήρχε στην Κύπρο, εμείς θα επιμέναμε για την παρουσία μας εκεί. Γιατί είναι προφανές. Διότι η Κύπρος στα χέρια της Τουρκίας αποτελεί το βασικό όπλο για την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Αυτά δηλαδή τα οποία χάνει σε ένα επίπεδο, διότι έχει χάσει στο επίπεδο της Συρίας, έχει υποχρεωθεί να δεχτεί τη ρώσικη προτεραιότητα εκεί και έχει υποχρεωθεί να δεχτεί εν τέλει και την παρουσία των Κούρδων, ό,τι και να κάνει. Άρα αυτό το οποίο θέλουν, και υπάρχουν, η κυρία Νιούλαντ έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο για να προωθηθεί αυτή η λεγόμενη λύση, όπως και οι Εγγλέζοι. Είδατε, 45 συμβούλους είχε ο κύριος Μπόρις Τζόνσον στην Κύπρο. Πάντως, με αυτή τη στάση Ερντογάν, λύση δεν υπάρχει. Ναι. Είναι προφανές. Να σας πω κάτι. Ό,τι έχει κερδιθεί μέχρι χθες, ναι, αν έχει κερδιθεί κάτι, σήμερα κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι. Αυτό που έχει γίνει είναι το εξής όμως. Ότι από τη στιγμή και πέρα που εμείς έχουμε δεχτεί να πάμε σε μια διάσκεψη, η οποία δεν είναι πολυμερής στην πραγματικότητα, διότι είναι οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις και οι δύο κοινότητες. Θα δείτε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμετείχε ως Κυπριακή Δημοκρατία. Είχαμε την παρουσία όμως στο Γιουνκέρ, μην το προσπερνάμε. Ναι, δεν λέω ότι δεν είχαμε, όχι όμως ως οργανικό μέλος της διάσκεψης. Έχουμε... Χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ακριβώς. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι εμείς δεχόμαστε, η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει, παρόλο που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βγάλει αποφάσεις επ' αυτού, ότι πρέπει να αναγνωρίσει
την Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν το έχει κάνει, δεν το κάνει ακόμα και τώρα, έτσι. Θεωρεί ότι η συζήτηση είναι μεταξύ δύο κοινοτήτων. Εμείς εν μέρη έχουμε δεχτεί μια τέτοια λογική για να συζητήσουμε με την Τουρκία. Πιστεύω ότι η κυπριακή πολιτική είναι σε λάθος ρότα και η δική μας. Μάλιστα. Δηλαδή το γεγονός, μισό λεπτό να το τελειώσω, το γεγονός ότι δεχόμαστε να συζητάμε χωρίς να βάζουμε ως προϋπόθεση την άρση των τετελεσμένων της κατοχής, μας βάζει σε μια συζήτηση με εκείνον που την έχει πραγματοποιήσει. Από τη στιγμή και πέρα που το δέχεσαι, θα δείτε ότι ο Ερντογάν τι λέει. Εγώ θα πετύχω πρώτα τη συνταγματική αναθεώρηση και θα γίνω πρόεδρος, γιατί αυτό είναι ο στόχος του. Μέχρι τότε θα λέω ότι δεν κάνω καμία υποχώρηση. Τότε θα πω ότι δεν θα είναι 15 χρόνια που ζητάει η Τουρκία η παρουσία των τουρκικών στρατευμάτων. Θα είναι 5 ή 10 και θα στριμώξω την ελληνική και την ελληνοκυπριακή πλευρά, διότι έχει ανοίξει μια διαδικασία στην οποία έχουν μπει, έχει μπει ο ΙΕ, μας έχουν βάλει σε μια λογική όπου όλοι περιμένουν λύση και τελικά θα βγούμε εμείς οι κακοί, όπως είχε γίνει με το σχέδιο Ανάν, που φτάσαμε η απόρριψη. Θυμάστε τι είχε γίνει τότε, έτσι, ακριβώς. Και μια δεύτερη λοιπόν περίπτωση απόρριψης μέσω δημοψηφίσματος, εάν συμβεί, θα πέσει στην πλάτη της Ελλάδας και της Κύπρου. Επομένως ο Ερντογάν ξέρει τι κάνει, δηλαδή τα βάζει όλα όπως κάνουν οι Τούρκοι. Πακετοποίηση και στη συνέχεια θα συνεχίσει στο βαθμό που συνεχίζουμε σε αυτή τη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή πρέπει να λήξει 45 χρόνια. Εγώ έχω φάει όλη μου τη ζωή, επειδή έχω και ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο, 45 χρόνια με την Κύπρο. Η Ελλάδα δεν κατανόησε ότι η Κύπρος μεταβάλλει την Ελλάδα σε σημαντική δύναμη στη Μέση Ανατολή και εγκαταλείπει σταδιακώς. Θυμηθείτε το ενίο αμυντικό δόγμα, θυμηθείτε την παρουσία μας εκεί, έτσι, και την οικονομική και ένα σύνολο από τέτοια πράγματα και εγκαταλείπει σταδιακώς, έτσι ώστε αν το δείτε σε βάθος χρόνου, ήδη οι Τούρκοι στο βόρειο μέρος είναι πάνω από 350.000 μαζί με τους επίκους. Έχουμε μία διαδικασία αλλίωσης της Κύπρου και φοβάμαι ότι αυτό που ξεκίνησε εγώ, η πρώτη διαδήλωση στην οποία έχω συμμετάσχει, κύριε Παυλόπουλε, 11 χρονών, μαθητής δημοτικού, ήταν για την Κύπρο. Και ήταν και η πρώτη μου, το πρώτο κυνήγι που είχα από την αστυνομία. Διότι τότε η χωροφυλακή στο χωριό μου κυνήγησε τους μαθητές του δημοτικού που κάνανε διαδήλωση για την Κύπρο. Σας λέω λοιπόν ότι είναι λάθος ρότα, οδηγούμαστε από ένα αίτημα το οποίο ήταν αίτημα απελευθέρωσης, αυτοδιάθεσης, ένωσης, να φτάσουμε σε ένα σημείο που Ελλάδα και Κύπρος θα είναι, αντί να είναι έστω δύο κράτη στενά δεμένα μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να περάσουμε σε ένα νέο μόρφωμα με εκπεριτροπής προεδρία, γιατί αφήστε το θέμα των εγγύσεων, εκπεριτροπής προεδρία με μειοψηφία του 18% και κατεχόμενη 80-20, είναι δυνατό να υπάρχει, που υπάρχει τέτοια λογική, ένα νησί που έχει ελληνική και ταυτότητα την εποχή του Ομήρου. Μπορεί να υπάρξει σύνταγμα δημοκρατικό που να επιτρέψει αυτή την διαδικασία. Αλλαγή, επιστροφή, έχετε δίκιο, επιστροφή επομένως στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας και αρχή από εκεί, από εκεί δηλαδή που το άφησε ο Τάσος Παπαδόπουλος που αναφέρατε πριν. Έλα Κώστα Πολακίδα. Μια και μιλάμε τώρα για τη χή της λεμονιάς και της ελιάς που λέει και ο ποιητής, έτσι. Δυστυχώς τα πράγματα θα κρυφούν από τις εσωτερικές και τις διεθνείς ισορροπίες τις οποίες έχει ο Ερντογάν. Στην παρούσα φάση δεν του επιτρέπουν να δείξει καμία υποχρεωτικότητα και να υπάρξει καμία λύση. Αυτό τώρα που συζητάμε είναι πλονέκτημα για την ελληνική πλευρά και αποδείχθηκε. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η πίεση και η διεθνής γκρίνια από τον ΟΗΕ κατά βάση είναι προς την πλευρά της Τουρκίας. Άρα σε αυτό πήγαμε σε μια διάσκεψη που το
που η αδυναμία να υπάρξει λύση ήταν περίπου προαποφασισμένη. Κάθε πλευρά προσπαθούσε να επιρρύψει την ευθύνη στην άλλη. Ο Ερντογάν ανέλαβε την ευθύνη και είπε ότι σταματάμε. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα για να μην έχει πίεση. Αλλά δεν είναι καλό για την Κύπρο. Δεν είναι καλό για να υπάρξει λύση. Έτσι. Προφανώς βέβαια για το ποια λύση θα υπάρξει θα πρέπει να μιλήσουν περισσότερο και αρμοδιότερο. Δεν είναι οτιδήποτε λύση. Αυτό που συζητάνε δεν είναι προφανώς λύση. Είναι νομιμοποίηση. Η θέση Κοντζιά είναι απολύτως ορθή, έτσι για να εξηγούμαστε. Αυτό που συζητάνε όχι απλά νομιμοποίηση της κατοχής και της βολής, αλλά και αναβάθμιση. Επέκταση της επικυριαρχίας της Τουρκίας και στο ελεύθερο μέρος του νησιού. Το μισό το χάσαμε σε ένα πόλεμο. Το άλλο μισό δεν ακριβώς το χάσαμε το νησί και πρέπει να το παραδώσουμε. Αυτό που συζητάνε είναι ομοιρία όλου του νησιού στην Τουρκία. Αυτό εννοεί η λύση η Τουρκία. Αυτό θέλει να του δώσουν ο καθένας για τους δικούς λόγους, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί κλπ. Η Ελλάδα τι λόγο έχει αυτή τη στιγμή να δεχθεί επικυριαρχία της Τουρκίας σε ένα ελληνικό νησί? Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η Κύπρος είναι δεύτερο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, υποκατοχή το μισό. Και αντί να συζητάμε πώς θα εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του ΔΟΗΕ, αποχώρηση κατοχικών στρατευμάτων κλπ., συζητάμε πώς θα νομιμοποιηθεί, αν θα μείνουν 10-15 χρόνια, και αυτό είναι η λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να μεταβάλει στάση ποτέ. Πιο πιθανό είναι. Η διαδικασία μπορεί να γίνει λειτουργική. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Πιο πιθανό είναι να βγει ο ήλιος από την Δύση παρά να αλλάξει η Τουρκία. Και δεν έχει να κάνει με τη συγκυρία. Είναι πάγια πολιτική της Τουρκίας. Δεν πάει να είναι ο Ερντογάν, δεν πάει να ξανάρθει ο Κεμάλ, δεν πάει να αναστηθεί ο Ντεμιρέλ. Η ίδια πολιτική της Τουρκίας δεν αλλάζει. Είναι πάγια πολιτική της Τουρκίας. Επειδή δεν υπόθηκε. Επίσης, όλη αυτή η γραμμή για την οποία απορούμε εδώ πέρα και νομίζω πολύ δικαίως, δηλαδή γιατί κουβεντιάζουμε, δεν είναι το ερώτημα. Πρώτον, κουβεντιάζουμε γιατί πίεστηκαν όλες οι πλευρές να κουβεντιάζουμε. Γιατί αυτό το πράγμα που ούτε σχέδιο δεν θέλω να το πω, το εμφάνισε ο ΟΗΕ. Και προφανώς είναι όλο λάθος. Στηρίζεται σε αυτά που αναλύσατε, όλοι μην τα επαναλάβω. Αλλά στηρίζεται και σε μία λάθος παραδοχή. Ότι οι Τούρκοι κόβονται, επιθυμούν, τρελαίνονται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό το δεδομένο που κάποτε μπορεί να ίσχυσε, εγώ δεν το ασπάστηκα ποτέ. Αλλά φαντάζομαι σήμερα δεν υπάρχει σοβαρός αναλυτής που να σου λέει ποτέ ότι η Τουρκία θα δώσει οτιδήποτε για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω και κάτι. Ο καυγάς που έγινε με τον Τσαβούσογλου και τον Γιουνκέρ, ποιος ήτανε? Τι γύρισε και του είπε ο Γιουνκέρ? Όλα λεφτά ζητάτε και τίποτα δεν κάνετε. Αυτό είναι. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σχέση αυτή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Γιώργος, υπήρξε μια εποχή όπου αυτό συνέφερε την Ελλάδα ως ένα εργαλείο, αλλά για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν δεν πρέπει να έχει κανείς ποτέ την ψευδέστηση, όλοι το ξέρουν. Ούτε οι Τούρκοι ήξεραν ότι δεν πρόκειται να μπουν ποτέ, οι Ευρωπαίοι ήξεραν ότι δεν πρόκειται ποτέ να τους δεχτούν. Η Ελλάδα έχει βολευτεί καλώς και το αξιοποίησε για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τη δίθεν ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας για να πιέζει όσο έχει ισχύει πίεση για το λόγο αυτό που λέει ο Γιώργος, για να παίρνει λεφτά η Τουρκία. Η Τουρκία πούλαγε στο εσωτερικό της και στο μουσουλμανικό κόσμο ευρωπαϊκό παραμύθι, στους Ευρωπαίους πούλαγε διαμεσολάβηση στο Ισλάμ. Έπαιρνε τα λεφτά, η Ελλάδα βολευόταν για να λέει ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας και σωστά για ένα χρονικό διάστημα, για να μπει και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχή να μην πιστεύαμε ποτέ ότι θα μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν αυτό το παραμύθι τέλειωσε, όπως λέει ο Γιώργος, η Ελλάδα δεν είχε ετοιμάσει πολιτική να αντιμετωπίσει την Τουρκία όσοι είναι. Αυτή είναι η Τουρκία. Μην τολμήσετε να. Και σήμερα το καταλάβετε τι έγινε. Βγήκε ο Σαντορίνιος και λέει: συγγνώμη, λάθος κάναμε. Το θέλουμε, θα παρατηρούμε σπάνια ζώα, σπάνια πτηνά. Δηλαδή, βγαίνει Έλληνας υπουργός και λέει ότι θα κάνουμε υποδομές σε ελληνικό νησί. Λέει: Τουρκία, μην τολμήσετε. Και βγαίνει ο Έλληνας υπουργός και απολογείται. Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Μιλάμε για νησιά του Κεντρικού Αιγαίου που ελέγχει η Άγκυρα την ελληνική κυβέρνηση για το αν θα κατοικήσει εκεί Έλληνας ή αν θα στήσουν υποδομές. Έχουμε τρελαθεί και βγαίνει ο Σαντορίνιος να απολογηθεί στην Τουρκία. Είναι δύο, δεν πάμε καλά, έτσι. Είναι δύο τα λάθη τα συγκεκριμένα. Το ένα είναι ότι βγήκες και το είπες. Δεν έχεις κανένα λόγο. Το δεύτερο είναι ότι βγαίνεις και το μαζεύεις. Θέλω να προσθέσω κάτι και νομίζω ότι κάπου εδώ θα θες να πάμε στο επόμενο. Ναι, όχι. Και ξανά ο Κώστας, γιατί το κόψατε και ο Γιώργος Ανιφερόπουλος. Αμέσως και εφόσον θέλω να ξεκινήσουν οι υπόλοιποι. Να το σχολιάσει και ο Κώστας. Θέλω να θυμίσω κάτι. Θεωρώ ότι η δήλωση του Ερντογάν, που είναι πάρα πολύ σκληρή, και εγώ δεν έχω ξανακούσει δήλωση από Τούρκο πρόεδρο. Έχω δει πράξεις, δηλώσεις τέτοιου είδους, δείχνει αδυναμία. Προφανέστατα. Πρέπει να συμφωνήσω σε κάτι, ας πούμε, πριν μου κάναμε ρεπορτάζ με τον Άκη και επειδή το θέμα ήταν εθνικό, βαρέσαμε πολύ ψηλά τις πόρτες. Ναι. Η εκτίμηση που υπάρχει, και μιλάω σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και ένα επίπεδο που θα κάλυπτε όλους τους Έλληνες.
είναι ότι αυτή η σφοδρή αντίδραση εμφανίζει τον εκνευρισμό της Τουρκίας, γιατί στο blame game το λεγόμενο, το μουτζούρι για να το λέμε ελληνικά, ποιος θέει, έχασε η Τουρκία. Είναι αυτή που έφυγε από το τραπέζι. Ήθελα όμως, επειδή, και μετά δεν έχω ξανακούσει. Επειδή πάνω σε αυτά που είπα, ο Λάμπρος πολύ επικοδομητικά πρόσθεσε κάποια πράγματα, να θυμίσω ότι η χώρα μας δέχτηκε τη διεύνηση Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ δεν τη συνέφερε ποτέ, με όλους αυτούς που μπήκανε και τώρα μας βρίζουν για το προσφυγικό και λένε εμείς θα φτιάξουμε φράγματα και τείχη και όλα τα άλλα. Δέχτηκε, και εγώ τότε θυμάμαι ήμουν έξαλλος και ίσως το θυμούνται και μερικοί στην κυβέρνηση του κ. Σημίτη, το δέχτηκε γιατί υποτίθεται ότι θα έλυνε το Κυπριακό. Και θυμάστε, ίσως ο Λάμπρος θα θυμάται από τους παρεμπισκόμενους, ότι λέγαμε ότι με το τάξιμο του Τούρκου ποτέ να μην είσαι σίγουρος. Ο Τούρκος έταζε ότι θα γίνει Ευρωπαίος και ξέρω εγώ τι, και γι' αυτό το λόγο εμείς είπαμε ας μπει η Κύπρος και ας αποδεχτούμε να μπουν και όλοι οι άλλοι μαζί. Το αποτέλεσμα το βλέπετε. Ξέρετε ποια τραγωδία, μισό λεπτό, ότι η Κύπρος είναι από τα σημεία με την υψηλότερη γεωπολιτική αξία στον πλανήτη και ειδικά στην περιοχή μας το υψηλότερο. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει εκεί πέρα πληθυσμό και κράτος και κοιτάει πώς θα απεμπλακεί. Οι άλλοι έκαναν εισβολή για να έχουν το πόδι στην Κύπρο. Οι Βρετανοί κράτησαν βάσεις με νύχια και με δόντια για να έχουν πόδι στην Κύπρο. Αυτό, και εμείς που έχουμε πληθυσμό εκεί πέρα και κράτος, κοιτάμε πώς θα δίθεν λύσει αυτό το παραδόσμιο. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Έλα, Κώστα. Να δούμε που είμαστε σήμερα, μάλλον να δούμε που ξεκινήσαμε το Γενάρη του 2015. Γιατί έχουν κάνει πολλές αναφορές στον κύριο Κοτζιά, ο οποίος όντως είχε μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση από όταν ανέλαβε το Γενάρη του 2015 του Υπουργείου Εξωτερικών. Βρήκε τις συνομιλίες να είναι το τι θα κάνουν ανάμεσα Τουρκοκύπρους και Ελληνοκύπρους, ότι θα κάνουν τα χρήματα που θα βγάζουν από τις Ιβροανάφρακες. Δηλαδή, πώς θα μοιράζουν τον πλούτο που έχει τόπος και πώς θα αξιοποιήσουν τη στρατηγική παρουσία του νησιού. Ο κύριος Κοτζιάς, είναι αλήθεια ότι και καλά έκανε. Κατάφερε να φέρει και τη συζήτηση στο ουσιώδη ζήτημα, το οποίο είναι το ζήτημα αυτό των εγγυήσεων του στρατού κατοχής και τα υπόλοιπα. Πού είμαστε σήμερα? Σήμερα είμαστε στην ημέρα, σήμερα που συζητάμε, τώρα που συζητάμε, είμαστε στην ημέρα όπου η Τουρκία δέχεται την κριτική της διεθνούς κοινότητας ότι τορπίλησε τις συνομιλίες. Αυτό είναι καλό, ξαναλέω, δεν οδηγεί όμως στη λύση. Κρίσιμο και για εμάς που συζητάμε είναι να ξέρουμε ότι θέλουμε όντως να υπάρξει μια λύση. Έτσι. Και πρέπει να εργαστούμε και σε αυτή. Προκλήσεις τουρκικές θα υπάρξουν πάρα πολλές, γιατί δεν θα τελειώσει τίποτα ούτε σε 2 μήνες. Το ζήτημα, το κρίσιμο για την ελληνική κυβέρνηση και για εμάς που δημοσιολογούμε, μπας ερδόση, είναι να είμαστε προσιλωμένοι στο στόχο τον οποίο έχουμε συμφωνήσει μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να απαντάς στις προκλήσεις, να τις αξιολογείς και να καταλαβαίνεις ποιο είναι το πρόβλημα του άλλου όταν φωνάζει. Εγώ θέλω να συμπληρώσω, Κώστα, ότι παρακαλώ. Δεν έχουμε θίξει και ένα άλλο σημαντικό θέμα, πώς όλη αυτή η διαδικασία θα επηρεάσει τα υποθαλάσσια οικόπεδα, όπου ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από κολοσσιαία επιχειρηματικά σχήματα για διερεύνηση, τουλάχιστον εάν μπορούν να βρουν να εξορίξουν υδρογονάνθρακες. Και τα συμφέροντα είναι τόσο μεγάλα που εδώ πρέπει τα λάθη θα πληρωθούν πάρα πολύ άσχημα. Και να πω και κάτι ακόμα, ότι όλα αυτά εξελίσσονται χωρίς να έχει αναλάβει ο Τραμπ, χωρίς να έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις Τραμπ-Ισραήλ. Πηγαίνουμε δηλαδή με μια Ευρώπη η οποία νομίζω σήμερα ότι οι Τούρκοι την προσέβαλαν πάλι ως εκεί που δεν πήγε και δεν δείχνει να έχει και το εκτόπισμα να οδηγήσει και να σπρώξει αυτό το πρόβλημα σε μια λύση. Πολύ σωστή παρατήρηση του είναι και σε αποδρομή, θα σου λέγαω, η Ευρώπη. Στο μυαλό του Σόιμπλε πάντως έχει ήδη καταργηθεί. Σόιμπλε στο δεύτερο μέρος. Για το εθνικό μιλάω. Ξέρεις τι δεν είπε κανείς για την Ευρώπη? Μου κάνει εντύπωση ότι μέσα από αυτή τη λύση σε εισαγωγικά προωθούν, ο Ερντογάν θα μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του συνιστώντος τουρκοκυπριακού κρατηδίου. Αν υποθέσουμε ότι γινόταν αποδεκτή μια τέτοια λύση, ό,τι ήθελε ο Ερντογάν θα έπαιρνε από την πίσω πόρτα στην Ευρώπη, θα μπλόκαρε μέσω των Τουρκοκυπρίων ό,τι ήθελε. Θυμάστε τι έγινε πρόσφατα με την Διατλαντική Συμφωνία εμπορίου με τους βαλόνους του Βελγίου? Μπλόκαραν την Ατλαντική, βαλόνι στο Βέλγιο. Φαντάσου τι θα κάνει ο Ερντογάν εάν έχει Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια λύση, άρα τουρκοκυπριακό κρατήδιο επίσημα γνωρίζουν, θα μπλοκάρει τα πάντα. Θα εκβιάζει ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, εν συντομία θα σα πω εγώ μερικά πράγματα, θα τα πιάσω από εκεί που έκανα μια εισαγωγή. Ακούγοντα εχθέ το διάγγελμα του Τάσου Παπαδόπουλου και θα έλεγα στους τηλεθεατές μας, αν μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να τα ακούσουν. Σε κάποια στιγμή, λίγο προτού δακρύσει, στο διάγγελμα λέει:
Δεν μπορώ να πάρω αυτή την ευθύνη. Παρέλαβα κράτος, δεν θα παραδώσω κοινότητα. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε. Και ορθώς η ελληνική πλευρά. Μαζί, θυμάσαι. Βεβαίως. Και ορθώς λοιπόν η ελληνική πλευρά κράτησε τη στάση που κράτησε. Επίσης, είναι γεγονός αυτό που περιέγραψε ο Γιώργος, ότι υπέχτηκε ένα σημαντικό παιχνίδι του Μουτζούρι, ένα blame game. Ένα παιχνίδι για το ποιο θα αναλάβει τελικά την ευθύνη του ναυαγίου, γιατί ξέραμε ότι σε ναυάγιο πηγαίνει. Και σε αυτό το παιχνίδι έχασε η Τουρκία. Μάλιστα, πρέπει να σας πω, να το ακούσουν και οι τηλεθεατές μας, ότι υπήρξε ένα παρασκήνιο την Πέμπτη, όπου ξαφνικά βγήκαν δημοσιεύματα και πληροφορίες ότι μεταβαίνει εκεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ακιντζή, με αποτέλεσμα η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση να βρεθεί σε απόλυτη ετοιμότητα, βλέποντας ότι μπορεί με κάποιο τρόπο η Τουρκία να κάνει κάποιον ευνηδιασμό. Όταν η τουρκική πλευρά είδε ότι οι συζητήσεις προχωράνε μετά τους χάρτες, ότι υπάρχει έστω και μια μικρή ακτίδα φωτός για να προχωρήσουν οι συζητήσεις, τότε αυτομάτως τραβήχτηκε, βγήκε από το τραπέζι και δυναμίτησε τη διαδικασία. Δεν είχε άλλη επιλογή. Θεωρώ ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στην παρούσα φάση λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, διότι στηνόταν παιχνίδι σε βάρος της ελληνικής πλευράς, της Αθήνας και της Λευκωσίας και λειτουργήσαμε σωστά. Τώρα, αυτά που θέλω επίσης... Αν είχε η Τούρκη, συγγνώμη, να έχουμε καταθέσει χάρτες όπου αποδεχόμαστε το αν θα είναι 28 ή 29. Τι θέλω να πω τώρα. Πήραν ένα χαρτί... Αυτό το... Και ετοιμάζονται για το μισό λεπτάκι, επόμενο. Μισό λεπτό. Τώρα, ακούμε πάρα πολύ συχνά να λέμε στην ελληνική... Δημήτρη, λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, Γιώργος, ναι, με το οποίο εγώ διαφωνώ απολύτως. Εάν κάποιος θέλει να δει στοιχειώδη επιτυχία στην τεράστια αποτυχία της διαπραγμάτευσης... Την επιτυχία η κατάθεση. Θα σου πω τι θεωρώ ακριβώς. Ναι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που μπαίνει. Για να εκθέσει τον άλλον την ώρα που κάθεσαι στο τραπέζι διαπραγμάτευση, πρέπει να τον φέρει, να τον κυκλώσει, να του κάνει μια κυκλωτική κίνηση και να τον εκθέσει. Θα παίξει το παιχνίδι, αλλά θα παίξει καλά διαβασμένο. Και πρέπει να σα πω, γιατί είμαι σε θέση να το ξέρω. Ξέρω ότι έχουν γίνει πολλά λάθη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κάλυπτα το ρεπορτάζ αυτό. Όμως στην παρούσα φάση, ακόμα και οι εκνευρισμοί και οι εντάσεις που είχε ο Κοτζιάς, για τον οποίο πολλά μπορούμε να πούμε, πάρα πολλά. Ο φημολογούμενος καυγάς Κοτζιά Αναστασιάδη. Ναι, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Φυσικά και είναι γεγονός. Τώρα, προσέξτε κάτι έτσι για να κλείσουμε. Λέμε καμιά φορά. Για ποιο λόγο? Διότι. Ακούστε, υπάρχει, ακούστε, υπάρχει ισχυρή πίεση. Λέμε, ρωτάμε τώρα και εδώ στη συζήτηση. Ευρωπαϊκή Προεδρία. Άλλο θέμα πολύ σπουδαίο. Αλλά όχι χάρτες. Ναι, ναι, λοιπόν. Εκ περιτροπής Προεδρία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό. Η αντιπολίτευση πριν Ακέλ αποχώρησε. Για τον, ίδιο λόγο που για τον ίδιο λόγο που εκνευρίστηκε και ο. Δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά. Και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον η δημοσκόπηση που έχει φέρει ο Λάμπρος την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ήταν η εταιρεία Mark στην Κύπρο και ο Α της Κύπρου. Ναι. Δημοσίευσε μία δημοσκόπηση που αφορούσε το αν αποδέχονται οι Κύπροι αυτή την διαφαινόμενη συμφωνία. Το 95% των ανθρώπων ήταν εναντίον. Ποιος ο λόγος λοιπόν? Ο Κοτζιάς εξέφρασε όχι μόνο την εθνική θέση, αλλά και τον κυπριακό λαό, για να φυσικά ξέρουμε τι λέμε. Φυσικά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι οποιαδήποτε λύση και να βρισκόταν θα τεθεί επί την κρίση του κυπριακού και του τουρκοκυπριακού λαού. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι πας μια λύση η οποία θα ναυαγίσει σε ένα δημοψήφισμα, ποιος ο λόγος να προχωρήσεις. Τώρα, κάτι ακόμα που θέλω να πω και νομίζω ότι είναι απαραίτητο να ακουστεί. Λέμε λοιπόν πολλές φορές στην ελληνική ρητορική δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση. Βιώσιμη λύση μπορεί να βρεθεί κάποτε. Λειτουργική λύση επίσης μπορεί να βρεθεί. Δίκαιη λύση δεν θα βρεθεί ποτέ για το Κυπριακό αν δεν γυρίσει στην προτέρα προεισβολής κατάσταση. Δεν πρέπει να μιλάμε για δίκαιη λύση, μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη και λειτουργική. Μπορεί να γυρίσει ποτέ στην προτέρα από την εισβολή. Φυσικά. Πρόβλημα, ακούστε, ακούστε. Πρόβλημα που δεν λύνεται. Αυτό τα λύνει τώρα. Πρόβλημα που δεν λύνεται, δεν το λύνει. Κάνουμε πόλεμο. Δεν το λύνει. Δεν υπάρχει λύση. Πόλεμο. Ωραία, να παραδώσουμε κοινότητα. Δεν υπάρχει. Ωραία. Δηλαδή τι θέλουμε. Θέλουμε μια λύση. Ο Τουρκοκύπριος θα είναι πρωθυπουργό. Για Ελλάδα δεν θα απολαύσει το δημοσίευμα. Δεν θα υπολογίσει κάτι τέτοιο. Λέω, όταν υπάρχει ένα τέτοιο καθεστώ επί όλε αυτέ τι δεκαετίε, ο Τούρκο θα πάρει κάτι. Να δούμε τι είναι αυτό που θα του δώσουμε και θα έχει τη λιγότερη ζημιά. Να δούμε τι έχουν τα συμφέροντα με τα ενεργειακά, να δώσουν τη λύση που πρέπει να δώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε,
Πρόσεξε, είναι τόσα πολλά τα συμφέροντα τα ενεργειακά. Δεν είναι ποτέ που αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που μας συμφέρει είναι οι καθυστερήσεις. Έχουν μεγαλώσει γενιές με όσοι το έχουν ασπαστεί αυτό το. Ακούγεται σκληρό αυτό που λέω. Με το δίκαιη λύση. Δεν υπάρχει δίκαιη λύση. Να δούμε τι είναι δίκαιο. Πόσο νερό σε το δίκαιο θα βάλει. Δεν είναι θέμα. Υπάρχει μια γενιά σήμερα 40-42 ετών οι οποίοι δεν έχουν ζήσει ποτέ με τους Τούρκους. Δεν έχουν βιώματα συγκατοίκησης. Είναι σαν άνθρωποι που μου λένε εσένα, θες να συμβιώσεις με τους Τούρκους. Όχι, θα πεις. Γιατί. Δεν έχουν. Δηλαδή, είναι 42 των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν τέτοιες μνήμες. Που τα έχουν μόνο από ιστορίες παππούδων. Θα κληθούν να ψηφίσουν λοιπόν αν θέλουν να ζήσουν μαζί με τους Τούρκους και να υπάρχει εκ περιτροπής Τουρκοκύπριος πρόεδρος. Προφανώς όχι θα πούνε. Δηλαδή, εσένα μας λέγανε, θα λέγες. Ναι. Έλα, Κώστα, πες. Είναι δυνατόν να έχει εκ περιτροπής Τουρκοκύπριο πρόεδρο. Όχι, αυτό δεν πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε. Πρέπει να συζητήσουμε να δούμε. Τι είναι αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε. Άμα σου λέει ότι εμείς θα μείνουμε για πάντα με στρατεύματα εκεί, θα συζητήσει. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες δεκαετίες, δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη λύση. Συγγνώμη, συζητάμε το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη λύση τελικώς να εκχωρήσουμε μέσω αναζητώντας λύση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, τι είναι αυτό που μπορούμε να εκχωρήσουμε. Όλη η συζήτηση εδώ και 45 χρόνια γίνεται. Να μπούμε σε συζήτηση για δικοινοτική διζωνική. Από τη στιγμή και πέρα που δεχτήκαμε το δικοινοτική διζωνική, σημαίνει ότι δεχτήκαμε τα τετελεσμένα τα οποία. Είναι το αρχικό λάθος. Είναι το αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Αυτό που συζητάμε, που λέμε τώρα σαν πρόταση, είναι πίσω και από το νοή, από τα ψηφίσματα που λέμε να γυρίσουμε. Λοιπόν, για πρώτη φορά σήμερα. Δεν μιλάμε, πέντε για, λύση, μιλάμε για, μία, κόμματα, για καμία λύση. Μιλάμε για συνεχίσει αυτό που έχουμε σήμερα. Επιτέλους λένε ότι έχουμε μπει σε λάθος δρόμο επί 40 χρόνια. Βάλαμε τη συζήτηση. Δεν κάνουμε τώρα αυτό. Να σου πω τι θα κάνουμε. Να σου πω τι θα κάνουμε. Κατά τη γνώμη μου είναι απλό. Δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει ως Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν αυτοαμφισβητείται. Παραμένει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι εμείς καλούμε την Τουρκία να δεχτεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τους διεθνείς συνθήκες, να αποχωρεί. Όσο δεν αποχωρεί, δεν είναι δυνατό να υπάρξει η περιβόητη λύση. Το τυράκι της λύσης είναι το όπλο μέσα από το οποίο η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια κάνει βήματα. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Είναι δυνατόν να μιλάμε κράτος. Για τουρκοκυπριακό κράτος όταν είναι κράτος και ενότητας επίκων. Δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο. Ούτε καλό ενότητα δεν είναι. Να πω κάτι. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε τώρα για το αν θα πάρει και τι θα πάρει ή τι θα δώσουμε. Το λέω στην Τουρκία, στην Κύπρο, τη στιγμή που ζητάει και αφισβητεί νησιά στο Αιγαίο. Δηλαδή θα τρελαθούμε. Συζητάει η Ελλάδα με την Τουρκία για το τι θα πάρει η Τουρκία και αν θα νομοποιήσει τα τελεσμένα τη εισβολή στην Κύπρο τη στιγμή που αμφισβητεί ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Δηλαδή αυτό δεν έχει προηγούμενο στον πλανήτη. Έτσι, αυτό που το πιο σπουδαίο είναι ότι δεν κατανοούμε ότι αν γίνει αυτό στην Κύπρο, επειδή αποδυναμώνεται η Ελλάδα πολύ, ήδη είμαστε αποδυναμωμένοι με τα μνημόνια. Ακριβώς. Συμφωνώ. Έτσι. Αλλά η απόφαση που πρέπει να πάρουμε. Και εκείνη η βλακεία που έχει περάσει στην Ελλάδα, ότι η Κύπρος είναι ένα μόνιμο πρόβλημα 45 χρόνια. Όχι, άλλο λέω. Έχει περάσει η λογική, έχει περάσει. Το βλέπω. Έτσι. Ναι, αυτό το λέω. Έχει περάσει εκ των πραγμάτων στον κόσμο, το λέω. Αρνητικά, διότι αφήστε κουράστηκε, τώρα, κουράστηκε να από να πάμε την αναζήτηση λύσεων. Θα πάω στο διάλειμμα, μην κόβετε το τέλος να λέει. Τον κόβετε τις φορές τέσσερις. Μισό λεπτό. Τι να κάνω. Ελάτε, βάλτε τελεία κύριε Γιώργο. Βάζω. Μια οποιαδήποτε λύση και αυτό είναι το όπλο το οποίο έχουν και οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι, οι οποίοι λένε, επειδή η Τουρκία έχει χάσει στο Ανατολικό Μέτωπο, το ίδιο είχε γίνει με το σχέδιο ΑΝΑΝ, να τους δώσουμε από εδώ, ώστε να αντιδέσουμε στη Δύση, διότι κάνει νερά με τη Ρωσία, και επομένως να τους προσφέρουμε διέξοδο, η οποία θα είναι και διέξοδο, για να τους ξαναφέρουμε σε επαφή και με το Ισραήλ. Μισό λεπτό. Και με το Ισραήλ. Περίμενε. Διότι, εγώ λέω ότι κάνουν οι Αμερικανοί και οι Εγγλέζοι. Εντάξει. Ναι. Ξέρουν πολύ καλά τι κάνουμε. Διότι ξέρουν ότι εάν η Κύπρος, δεν υπάρχει ως αυτόνομος πόλος και για τα ζητήματα του αερίου και γεωστρατηγικά
Και έχει χαθεί αυτός ο ρόλος της Κύπρου. Τότε και το Ισραήλ πιέζεται και τους αγωγούς να τους περάσει μέσω Τουρκίας και να ξαναέρθει σε σύνδεση με την Τουρκία. Αυτό το οποίο δοκιμάζει ήδη να κάνει ο Ερντογάν, διότι έχει χάσει στην αντιπαράθεση την οποία έκανε στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια στρατηγική, δηλαδή εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο που εξελίσσεται, το οποίο είναι να ξαναφέρουμε την Τουρκία μέσω μέσω Κύπρου και μέσω συζήτησης για κατοχή στο και στο Αιγαίο και στην ΑΟΣ, όλα αυτά έτσι ώστε να κερδίσει προς τα δυτικά και προς την Ελλάδα και τους αυτά που θα χάσει από εκεί. Διάλειμμα, μπας και μιλήσει όπως μπορείς. Επιστρέφουμε. Πάμε, κύριε Πάνο, πάμε σε παρακαλώ πάρα πολύ να δούμε το Σόιμπλε. Πάμε να δούμε τι μας είπε ο κύριος Σόιμπλε σήμερα για το Δουνουτού, πώς άνοιξε το παράθυρο για να φύγει το Δουνουτού, πώς άνοιξε το παράθυρο για να μείνει μόνο εκείνος, τι σημαίνει, ναι. Πάμε να δούμε τι καλός είναι πάντως. Καλός είναι, δεν ξέρω τι είναι καλός. Καλός και Σόιμπλε δεν πάνε μαζί. Πάμε να δούμε την κάρτα. Εσύ λες τώρα. Πάμε. Δεν θα προκαλέσει προβλήματα, λέει, διότι εμείς τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Σε περίπτωση όμως που δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις από άλλους, τότε το τρέχον πρόγραμμα θα τερματιστεί και θα απαιτηθούν νέες διαπραγματεύσεις. Μιλά για την περίπτωση που θα είναι έξω, εκτός του προγράμματος, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ πολύ. Η Ελλάδα επέλεξε έναν μακρύ και επίπονο δρόμο. Το 2015 αποφάσισε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Ευρωζώνης και να απορρίψει την εναλλακτική λύση που ήταν η αποχώρηση από το ευρώ. Ξεκάθαρος. Ναι. Τώρα εμείς πρέπει από την πλευρά μας να επιμείνουμε στην εφαρμογή των συμπεφωνημένων. Διαφορετικά το ευρώ δεν θα αντέξει στον χρόνο με την υπάρχουσα δομή και εκτός αυτού θα ενταθούν με απρόβλεπτες επιπτώσεις οι αντιστάσεις κατά του ευρώ στο εσωτερικό μιας σειράς από χώρες της Ευρωζώνης. Είναι πρώτη φορά εκεί που βλέπουμε. Περιμένετε, ρε παιδιά. Περιμένετε. Εγώ διαβάζω τον νόμο της κυβέρνησης. Οτιδήποτε αποφασιστεί θα επικυρωθεί από το γερμανικό κοινοβούλιο. Περιμένει τώρα. Λέει η κυβέρνηση. Ο Μπουσμπουέλη θα μιλήσει πρώτο, όποιο θα διακόψει. Θα έβαλα αυτό. Για πρώτη φορά λέει δημόσια, λέει η κυβέρνηση με τον νόμο Πέιπερ, κύριε Πάνο. Για πρώτη φορά δημόσια ο Σόιμπλε παραδέχεται ότι η Ευρωζώνη έχει τα εργαλεία να στηρίξει την Ελλάδα χωρίς τη συμμετοχή του Δουνουτού. Άποψη που υποστηρίζει δύο χρόνια τώρα η Ελλάδα. Δύο. Ο Υπουργός Οικονομικός της Γερμανίας, στη συνέντευξή του, προτείνει η συνέχιση του τρίτου προγράμματος να γίνει από τον ESM, από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Του τρίτου προγράμματος, αυτό που είμαστε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ναι, αφού πρώτα εγκριθεί από την Bundestag. Ναι, γιατί γίνεται αλλαγή. Όσο για τα δημοσιεύματα ότι θα αντιδράσουν βουλευτές του κόμματός του, ο Σόιμπλε είναι κατηγορηματικός, δεν θα υπάρξει καμία εσωτερική πολιτική ένταση αν παραμένουμε πιστοί στα συμφωνημένα. Και στην επιμονή του δημοσιογράφου, ποια θα είναι η αντίδραση στο εσωτερικό του κόμματός σας αν δεν συμμετάσχει το Δουνουτού, η απάντηση του Σόιμπλε παραμένει η ίδια. Δεν υπάρχει καμία εσωτερική αντίδραση, γιατί επιθυμούμε πραγματικά να τηρηθούν οι συμφωνίες. Εδώ είναι το ερωτοσμή. Ο Σόιμπλε, λέει, η κυβέρνηση πουθενά δεν αναφέρεται σε τέταρτο μνημόνιο. Αντιθέτως, μιλά για τήρηση των συμφωνημένων. Κάνει λόγο για νέο πρόγραμμα. Δεν μιλάμε για τέταρτο μνημόνιο. Ορίστε. Κάτσε να τελειώσει αυτό το μνημόνιο. Όχι, να δούμε μετά πού θα βρούμε λεφτά για τα επόμενα χρόνια και να συζητήσουμε τα γη. Ναι. Ορίστε, λέει τώρα. Είναι καλό αυτό τώρα. Κοίταξε, Άδη. Για πρώτη φορά. Χαμογελάμε εμεί τώρα. Γιατί λέει η κυβέρνηση ότι αυτό. Να ξεκινήσουμε από κάποιε αντικειμενικέ παρατηρήσει. Η αξιολόγηση χωρί να πάρουμε νέα μέτρα. Να δούμε κάποιε αντικειμενικέ παρατηρήσει. Είναι η πρώτη φορά που ο Σόιμπλε μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζει του κινδύνου του ευρώ. Είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζει δημόσια. Γιατί το κάνει ο Σόιμπλε αυτό. Το ρίσκο των αντισυστημικών κομμάτων, τις τάσεις του εθνικισμού που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά σήμερα ο Σόιμπλε τα παραδέχεται. Και μπορεί ο Σόιμπλε να το κάνει αυτό, γιατί το δούμε του πιέζει για μείωση των πλεονασμάτων. Όχι, βρεάκι μου, και ο Σόιμπλε δεν θέλει να το τραβάμε. Μην το τραβάμε. Όχι, ρωτάω, ρε παιδιά. Εγώ. Εκεί που δεν είναι, ας δούμε καταρχάς μια διεθνή διάσταση η οποία προέρχεται αυτή τη στιγμή από το Σόιμπλε, ο οποίος έχει δείξει ότι είναι το αφεντικό της Ευρωζώνης, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δηλαδή τι μαλάκωσε ο Σόιμπλε. Ο Σόιμπλε δεν μαλάκωσε. Ο Σόιμπλε δείχνει να αποδέχεται και να αναγνωρίζει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Και πρέπει να πούμε το εξής. Ότι ο Μακρόν χθες, ο Γάλλος υποψήφιος
από την πλευρά των σοσιαλιστών, πρώην Υπουργός Οικονομικών, με πολλές περγαμηνές, είπε, εν πάση περιπτώσει είναι το χώρο αυτό, τον ευρύτερο χώρο, είπε ο Μακρόν ότι το ευρώ δεν έχει μέλλον, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με κοινούς προϋπολογισμούς, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με έναν τύπο ευρωομολόγου. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ στους συστημικούς κύκλους πια της Ευρωζώνης αρχίζει και γίνεται αντιληπτή όλη αυτή η αντίδραση που έχει εκδηλωθεί τον τελευταίο καιρό. Εμένα η απορία μου είναι πολύ. Παίρνουν τα μηνύματα της Ιταλίας, φοβούνται τις εξελίξεις στη Γαλλία. Τώρα, αυτό για, λοιπόν θα έρθω τώρα ακριβώς σε αυτό που λες. Θα έρθω σε αυτό που λες. Αν πούμε bye-bye στο δούνο του και πίνει ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει δύο πλεονεκτήματα αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι το είναι καλύτερα για μας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά του. Να σου απαντήσω ευθέως. Το ένα είναι ότι ζητάει να γίνει ένα άμεσο κούρεμα του χρέους και το δεύτερο ζητάει να υπάρξουν σαφέστατα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα. Μάλιστα. Που σημαίνει μικρότερη δημοσιονομική πίεση. Αλλιώς μέτρα. Όμως το αντίτιμο για να γίνουν όλα αυτά όπως καταλαβαίνεις, διότι αυτά δεν τα δέχεται η ευρωπαϊκή πλευρά και αυτό το έχουμε πει εδώ και μήνες, θα είναι βαρύτατα μέτρα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, έχουμε μιλήσει για τις συντάξεις, έχουμε μιλήσει για μισθούς κτλ. Ενώ τώρα, λοιπόν, αν φύγει το ΔΝΤΟ, γλιτώνουν οι συντάξεις. Εάν φύγει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, συνεχίζουμε ως έχουμε. Ναι. Και γι' αυτό η κυβέρνηση σου λέει. Και χωρίς νέο μνημόνιο. Μα κατ' ουσίαν διαπραγματεύσει για τη δεύτερη αξιολόγηση αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ωραία. Δεν υπάρχει νέο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει δηλαδή. Δεν είπα ότι θα υπάρξει νέο μνημόνιο. Όχι, γιατί εγώ διαβάζω την αγορά που βγαίνει αύριο και λέει αφορολόγητο 4.500. Μισό λεπτό. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε. Για το αφορολόγητο 3.500 έχουν πει για 7.000. Έχουν πει πάρα πολλά πράγματα. Ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση για να μιλήσετε όλοι. Ο Σόιμπλε δέχεται αυτό που λέει η Ελλάδα ότι δεν μπορούμε να πάμε άλλο με τέτοια πλεονάσματα. Όχι, ο Σόιμπλε δεν δέχεται αυτό που λέει η Ελλάδα. Ο Σόιμπλε λέει ότι το 18 θα έχουμε 3,5% και στη συνέχεια θα έχουμε υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τότε θα πούμε ποια θα είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα ανάλογα με τους στόχους που θα έχουμε επιτύχει. Εγώ. Εκείνο επίσης το οποίο εγώ δεν είπα είναι ότι δεν θα. Σε μια εποχή που υπάρχει ένα κενό διοίκηση στην Αμερική, δεν υπάρχει πρόεδρος. Ναι. Να τελειώσω ένα λεπτό. Αυτές οι δηλώσεις αυτού του τύπου, δηλαδή το δούνο του, δεν έχει να πάρει οδηγίες από κάποιον. Και γίνεται τώρα. Αυτό αρχείο και ο κ. Πρόεδρος. Γιατί κάτσε να Να τα βλέπουμε όπως είναι όλα. Ναι, να πούμε ότι δεν μπορεί απότομα. Ενώ μέχρι τώρα. Είναι λάθος υπόθεση. Ναι, Φώτη, να πούμε επίσης ότι την ώρα που ο Τραμπ παίρνει μέτρα προστατευτισμού και η Λαγκάρντ μιλάει ότι θέλει να συνεχιστεί η παγκοσμιοποίηση, έτσι έχουμε ήδη διαφορές φιλοσοφίας και βλέπουμε ο Τραμπ πόσο επιθετικός είναι σε αυτά που λέει. Έτσι, η Λαγκάρντ μιλάει για συνέχιση παγκοσμιοποίησης. Είναι εκ διαμέτρου αντίθετες η φιλοσοφία του Αμερικανού Προέδρου. Θα αλλάξει με αυτά που λέει εγώ θα το ξαναβάλω. Αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, αυτό που όσοι ξέρεις. Έχουμε καταλήξει για τέταρτο μνημόνιο. Εγώ δεν είπα ότι θα υπάρξει. Μέχρι στιγμής ο κόσμος ακούει. Πάμε για νέα μέτρα. Πάμε για μείωση στο φορολόγιο του. Πάμε για μείωση των συντάξεων. Η εξέλιξη από ψηδί. Το ότι ο Σόιμπλε συμφωνεί στο να φύγει το δούλο του. Και λέει η κυβέρνηση το ζητάμε και εμείς. Όχι, δεν κάθομαι να το τελειώσω. Το συμφωνεί. Ένα λεπτό. Συμφωνεί. Ποιος? Το ανοίγει. Αυτό λέω. Το ότι ο Σόιμπλε λοιπόν ανοίγει αυτό το παράθυρο. Και λέμε και εμείς, βγάζουμε non paper και λέμε το ζητάμε και εμείς. Θα πάμε ως έχουμε. Και πάμε σε κλίση αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα. Σημαίνει για τον κόσμο, παιδιά, σωθήκαμε, τελειώσαμε. Δεν φτάσαμε να πούμε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα. Όχι, όχι, αυτό λέει. Αλλάζουμε μνημόνιο. Αυτό λέει. Εγώ θα το πω με παραδείγμα. Ένα λεπτό. Αυτό λέει το non paper και απαντά στον κύριο Μητσοτάκη. Απαντά στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει η κυβέρνηση. Κόβει και ράβει για τον ελληνικό λαό μια τέταρτη μνημονιάρα. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν φύγει το δούλου του, ναι. Σταματάει να υπάρχει, να υφίσταται το παρόν. Το... Γιατί? Παρον... Γιατί αυτό λέει το. Αυτό το βλέπουμε στο παρόν πρόγραμμα. Αυτό έχουμε πει. Αυτό ο ίδιο είπε. Ένα λεπτό. Έχω το λεπτό μου. Ένα λεπτό. Ορίστε, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, να βάλουμε. Αν με δώσατε εδώ που 40 λεπτά συμφωνούσατε για τον Κυριακό, για πάμε να μου πείτε ένα. Για πάμε να πούμε στον κόσμο. Πάμε, ναι. Πάμε να βάλουμε τα πράγματα όσο είναι δυνατόν σε μια σειρά. Ό,τι πω είναι και εκτιμήσεις, οι οποίες όμως στηρίζονται σε πληροφορίες. Πριν έκοψα το φόλιο μου το Φώτη, του λέω είναι λάθος η υπόθεση που κάνει. Σου λέω λοιπόν γιατί. Εγώ. Αν εσύ πιστεύεις ότι ο Σόιμπλε ξέρει αυτά που ξέρουμε εμείς. Όχι. Το ξέχνατε. Όχι, βέβαια. Αν ο Σόιμπλε, ο άκαμπτο Σόιμπλε, ανοίγει παράθυρο για να είμαστε σωστοί
έτσι γιατί το διαισθάνθηκε. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Σόιμπλε σίγουρα, σίγουρα κάτι ξέρει που εσύ και εγώ δεν γνωρίζουμε. Συμφωνούμε. Εδώ ξεκινάνε οι υποθέσεις λοιπόν. Συμφωνούμε. Δεν θα πρώτον, γιατί θεωρώ πολύ κομβική την ερώτηση του, Άρη, του Άκη για αυτούς που μας βλέπουν. Τι ρωτάνε αυτοί που μας βλέπουν, είναι καλό ή είναι κακό? Εάν μεταφερθεί το κέντρο βάρους των αποφάσεων που αφορούν την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη λεγόμενη Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον ESM, το ΔΝΤ, το μόνο στο Βερολίνο, ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Θα είναι στενό το κουστούμι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Εσύ φαντάζεσαι, φανταζόμαστε ότι ο Σόιμπλε μέχρι τώρα ήθελε το ΔΝΤ να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τα είχε βρει μια χαρά με τη Λαγκάρτ, υπήρχε άξονας και ανοιχτή γραμμή Βερολίνου ΔΝΤ, παρακάμπτοντας, κάνοντας bypass σε κομισιόν κλπ. Φαντάζομαστε ότι με τον Τραμπ, πρόεδρο των ΗΠΑ, άρα το ΔΝΤ ελεγχόμενο από τον Τραμπ, οι Γερμανοί θα συνεχίσουν να θέλουν το ταμείο με στα πόδια του. Δεν το ξέρω. Εγώ λοιπόν είμαι πάρα πολύ κοντά στο πνεύμα του Λάμπρου σε σχέση με το ΔΝΤ. Λέω, αν γίνει αυτό. Επειδή όμως ο άνθρωπος να βγει έξω να πανηγυρίσει, δεν έχουμε άλλα μέτρα. Εγώ αυτό ρωτάω. Δεν θέλω υψηλή ανάλυση τι θα κάνει ο Τραμπ. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ο οποίος ακούει να γίνεται αντιπαράθεση για το τέταρτο μνημόνιο. Μισό λεπτό. Αποπειρούμε τουλάχιστον να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση που κάνει ο Άκης. Χωρίς κανένας να ξέρει τα μελούμενα. Είναι όμως πολύ σωστή ερώτηση. Λέει ο κόσμος έξω ότι να πει, δόξα τω Θεώ, έφυγε το ΔΝΤ του. Θυμίζω, το ΔΝΤ του ήρθε για να επιβάλλει τα μέτρα. Τα μέτρα τα οποία πάνε κόντρα στο κοινωνικό κράτος και στο κοινοτικό κεκτημένο, σε αυτό που λέγαμε Ευρώπη. Πάνε κόντρα αυτά τα μέτρα. Αν φύγει το ΔΝΤ του, ποιος θα πάει στη θέση του? Ο ESM. Ποιος ελέγχει τον ESM? Ο κύριος Ρέντλινγκ. Είναι κανένας αριστερός, κανένας έστω σοσιαλδημοκράτης, κανένας κανονικός δεξιός? Είναι η ερώτηση. Επίσης, μήπως είναι και αυτός Γερμανός? Μήπως εκεί τον έβαλε ο Σόιμπλε? Η ερώτηση του λοιπόν του Άκη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή με το μόνο τρόπο που μπορεί να απαντηθεί, είναι ότι μπορεί να φύγει το ΔΝΤ, αλλά αυτός που φαίνεται ως αντικαταστάτης, το ESM, θα είναι η ευρωπαϊκή εκδοχή της ίδιας εντελώς νεοφιλελεύθερης αντίληψης. Ποια μπορεί να είναι η ελπίδα? Γιατί δεν είναι μόνο μαύρο το θέμα. Είπαμε ότι η μεγάλη ζημιά στη χώρα έγινε ακριβώς λόγω της έλευσης του ΔΝΤ. Ποια μπορεί να είναι η ελπίδα? Σε αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων να έχουν γνώμη και άλλοι οι οποίοι δεν ανήκουν στο στενό σύστημα Σόιμπλε. Γιατί λέω αυτό και μου και κλείνω. Ο Σόιμπλε δεν είναι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο άκρως αντιπαθές. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Ο Σόιμπλε κάποια στιγμή θα φύγει. Το σύστημα όμως Σόιμπλε θα είναι παρόν. Και εκεί είναι που θα τραβολογούνται οι νεοφιλελεύθεροι, όχι όπως είναι στην Ελλάδα. Αυτοί βάζουν τα λεφτά όμως για να... Οι νεοφιλελεύθεροι. Είδες ότι μόλις λέω τη λέξη νεοφιλελεύθερος αντιδράς. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις ιδεολογίες κανενός. Λέω το σύστημα Σόιμπλε θέλει να εφαρμόσει στην Ευρώπη ένα πράγμα το οποίο ούτε η ελληνική δεξιά ποτέ επικαλέστηκε. Ο Φώτης είναι ευρωπαϊστής από παιδί. Καμία σχέση. Αν αποχωρήσει είναι το ακραίο πράγμα. Μόνο Φώτης. Ναι, η κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των δεξιών στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Θα μπορούμε να τους τραβήξουμε δημοκρατία αν θέλει να φύγει το ΔΝΤ. Αν της αρέσει να... το ΔΝΤ πρέπει να φύγει. Κύριε Πουλακίδα, αν αποχωρήσει το ΔΝΤ, λέει το non-paper της κυβέρνησης, η δεύτερη αξιολόγηση κλείνει άμεσα χωρίς νέα μέτρα. Καθώς σήμερα η αντίθεση είναι δομική ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το ΔΝΤ. Τα εργασιακά σίγουρα θα ανοίξουν και θα προχωρήσουν. Ναι. Και διάφορα άλλα και ναι. Κόφτες για τους οποίους έχουμε αρχίσει να δεσμευόμαστε. Ναι. Άρα μην εξαιρούμε αυτά από τα μέτρα. Δεν ξέρω τι μέτρα. Να εξαιρούμε. Γι' αυτό μην ρωτάω. Εξαιρούμε αυτά. Γιατί εγώ από τα θυμάμαι μελούμενα... ότι η ελληνική πλευρά ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Κώστα. Έτσι δεν ζητάει είναι. Να μην περικοπούν εκλογές συντάξεις. Όχι άλλα μέτρα, κύριε. Σωστά. Μετά το 18, όχι άλλα μέτρα, κύριε, δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Εάν δεν έχουμε τα πρωτογενή πλεονάσματα, όμως θα γίνει. Όχι μειώσεις στο αφορολόγητο και τις συντάξεις, κύριε. Μείωση του πρωτογενού πλεονάσματος. Και μείωση του πρωτογενού πλεονάσματος. Αυτά δεν ζητάμε. Μετά το 18 το συζητάμε. Δεν λέμε να μειωθεί το 18. Το 18 θα πάμε. Σε λένε ποιο το συζητάει. Όχι άλλο. Αν το πει το κύριο Κώστα. Ποιο το συζητάει, δεν άκουσα.
Ποιος το συζητάει. Τι ποιος. Εδώ ποιος έχει πει. Μια στιγμή. Λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και μας τρελάνει. Εδώ ότι το συζητάμε. Δεν συζητάει κανένας. Κανένας δεν συζητάει. Θα ζητήσουν οι δύο στο Μητσοτάκης το λέει και υποστηρίζει την κυβέρνηση αυτό. Δεν έχει πει και καλώς το υποστηρίζει. Δεν έχει πει κυβέρνηση. Εγώ δεν σου μιλάω για αυτούς όμως. Εσύ πριν είπες ότι δεν δίνουν αυτά τα λεφτά. Κάποιοι άλλοι τα δίνουν τα λεφτά. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά του συζητάνε. Μέχρι το 2027. Μην μου επιτρέψει. Σου απαντά. Σου λέω ότι θα ανοίξει ένα θέμα εάν είσαι συνεπής στους στόχους. Θα διευκολυνθεί ο Σόιμπλε. Αυτοί που δίνουν τα λεφτά το συζητάνε. Για το μετά το 2018. Για μετά το 2025. Δεν είναι έτσι. Το συζητάει κάποιος. Γιατί άλλο να πας ένα χρόνο με 2% και άλλο να πας τα 5 και 6. Να το θέσει ως συζήτηση. Εγώ ξέρω ότι είναι θέμα που θα ανοίξει και ξέρω ότι το ίδιο το βάζει και ο κεντρικός τραπεζίτης ο Γιάννης Τουρνάρας. Εννοείς το τέταρτο μνημόνιο, για να καταλάβω. Έλα, εννοώ για την περίοδο μετά το 2020. Έλα κύριε Κώστα, να προλάβουμε. Ελάτε, παρακαλώ. Εννοείς το τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο μπορεί να υπάρξει. Εάν δεν έχουμε εξασφαλίσει αυτό το οποίο είναι πολύ δύσκολο να χρηματοδοτούμεθα μόνοι μας από τις αγορές μετά το 2018. Διότι αλλιώς θα πτωχεύσουμε και θα πάμε δραχμή. Με βάση τα δεδομένα, το 2018 μπορούμε. Να κάνουμε τις αγορές. Δεν το αποκλείουμε. Με βάση αυτά που έχουμε τα δεδομένα δεν σήμερα. Δεν το αποκλείουμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι δεδομένο ή σίγουρο, αλλά δεν το αποκλείουμε. Μα το γράφει η JP Morgan. Μα το γράφει η JP Morgan χθες ότι θα βγούμε στο δεύτερο εξάμεινο του 2017. Εγώ στο λέω. Τώρα θα με κάνεις να βγω εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του Σαμαρά. Είναι σαν και του Στουρνάρα μαζί που βγήκαν στις αγορές και κοντέψαμε να πάρουμε ένα ομόλογο που παραλίγο να τον πληρώσουμε περισσότερο από όσο αυτό τον πληρώνει. Αυτό είναι το μακροπρόθεσμο πρόβλημα που θα έχουμε. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχει. Έλα, Κώστα. Γιατί αισθανόμουν τότε ότι με κοροϊδεύουν και εμένα. Για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Ολόκληρα. Και να λέμε και για του οίκου μας. Όχι να λέμε μόνο για τους ξένους. Και γι' αυτό το λέω. Γιατί όταν βγήκε τότε ο Στουρνάρας και λέγανε επιτυχία, τεράστια επιτυχία, ποια ήταν η τεράστια επιτυχία? Ότι απλά μας δανείσανε κάποιοι, όχι απλά υπερτοκογλυφικά, πάνω από το όριο. Πάνω από οποιοδήποτε φυσιολογικό όριο. Δηλαδή μην τρελαθούμε, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν είμαι ο δεινός οικονομολόγος ή ο δεινός γνώστης, αλλά την απλή λογική, με συγχωρείτε, μπορώ να την έχω. Έλα κύριε Κώστα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι, εάν φύγει το ΔΝΤΑ, ποιος έχει τον έλεγχο στη συμφωνία? Αυτός που τον έχει και σήμερα. Γιατί η συμφωνία δεν αλλάζει. Μάλιστα. Το ΔΝΤ δεν είναι στη συμφωνία μέσα. Μάλιστα. Άρα δεν θέλει από καμία συμφωνία. Δεν έχει μπει. Πλώς δεν μπαίνει. Ναι, ακριβώς. Δεν έχει μπει. Και δεν θα μπει. Ποιος έχει τον έλεγχο λοιπόν σήμερα, θα το πω μετά όμως. Ναι. Ποιος έχει τον έλεγχο σήμερα? Ο Σόιμπλε. Όχι. Ποιος? Η Κομισιόν. Μάλιστα. Όταν ο Σόιμπλε, δηλαδή λέω εγώ. Όχι. Όχι. Η Κομισιόν δεν είναι Σόιμπλε. Εντάξει. Η Κομισιόν είναι Μοσκοβισή. Η Κομισιόν είναι Γιούνκερ. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικά. Και αυτό δεν που έχει. Και αυτό που έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Στην περιγραφή. Εντελώς. Στο τυπικό έχει δίκιο ο Κώστας. Και αυτό. Με φαύριο μπορεί να είναι φυγιόν. Σήμερα όμως και μέχρι και το 2019 θα είναι Μοσκοβισή. Άρα κάτι πρέπει να κερδίσουμε. Ποιο μιλάει. Ποιο απαντάει στα ελληνικά αιτήματα, αν φύγει το Δουνουτού. Να το φτάσω. Πάμε. Πριν αποφασίσουμε, θα βγει το Δουνουτού. Έχει φύγει καμιά Ολλανδία. Ελάτε, ρε παιδιά. Όποτε έχει πάει να μιλήσει, τώρα έχει τελειώσει. Αυτός λοιπόν που έχει τον έλεγχο σήμερα είναι η Κομισιόν. Και η Κομισιόν θα συνεχίσει να έχει και τον έλεγχο. Η δήλωση Σόιμπλε και η συνέντευξή του στη Deutsche Zeitung γίνεται σε μια στιγμή κατά την οποία κάτι που δεν το έχουμε πει εμείς εδώ και αυτοί το γνωρίζουν είναι ότι το ΔΝΤ έχει κάνει την έκθεση αξιολόγηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, όπως έχει κάνει και την έκθεσή του για την πορεία της υλοποίησης του ελληνικού προγράμματος. Η έκθεση αξιολόγηση του ελληνικού χρέους για τη βιωσιμότητά του είναι αρνητική. Κατά συνέπεια, δεν μπαίνει το ΔΝΤ. Και δεν πρόκειται να μπει και για έναν άλλο πολιτικό λόγο που αναφέρθηκε, ότι οι νέες συνθήκες που θα προκύψουν με τον Τραμπ θα διευκολύνουν, θα συντείνουν μάλλον, στο να μην παρεμβαίνει το ΔΝΤ στην Ευρώπη. Και η γραμμή θα είναι: αφήστε τους Ευρωπαίους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Αφήστε τους Ευρωπαίους να πληρώνουν τα λάθη τα οποία έχουν κάνει. Όπως είπε άρα, ο Τραμπ, αφήστε τους Γερμανούς να λύσουν τα προβλήματα της Ελλάδας. Ακριβώς. Και να υπενθυμίσω, η λέξη Γερμανία στην Αμερική δεν έχει ακουστεί μία φορά. Η μόνη λέξη που έχει ακουστεί και αφορά τη Γερμανία. Προχθές ήταν από τον Τραμπ. Ήταν Ναζί. Έτσι. Για να καταλάβουμε το πλαίσιο στο οποίο πηγαίνουμε. Η αμερικανική εκτίμηση για τη Γερμανία είναι ότι η Γερμανία πηγαίνει στον τοίχο. Έτσι. Με 100 τρέχει. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξαναέρθουμε στη συζήτηση την οποία έχουμε. Εμείς έχουμε μπροστά μας ένα τραπέζι στο οποίο καθόμαστε. Στο τραπέζι αυτό στο οποίο καθόμαστε είναι. Ήταν το ΔΝΤ. Το έκανες ήταν από τώρα. Το βιώξα. Πιάστηκα. Ανακαλώ. Λοιπόν, Παρασκευή, γιατί έχουμε προθέσει. Ναι. Για Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ήταν
Είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία θα κάνει δική της έκθεση βιωσιμότητας για το ελληνικό χρέος, προκειμένου να μας βάλει στην προσωπική χαλάρωση. Να τη δούμε. Σωστό. Είναι η Κομισιόν και είναι και το Eurogroup. Δηλαδή, πάνω κάτω, ο Σόιμπλε. Όχι όμως τόσο ισχυρός όσο ήταν παλιότερα. Ο Σόιμπλε μπήκε στο τελευταίο Eurogroup λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος και βγήκε έχοντας ψηφίσει βραχυπρόθεσμα μέτρα, έτσι. Δεν είναι τόσο ισχυρός όσο ήταν παλιά. Έχουν αλλάξει σχετισμοί. Και αυτό που κομβικά έχει αλλάξει, Δημήτρη μου, είναι η στάση της Κομισιόν, η οποία διευκολύνει την Ελλάδα. Έχει πέσει λοιπόν, και το ευρώ πολύ στο τελευταίο διάστημα. Και αυτό. Συγγνώμη, πριν από ένα μήνα, πριν από ένα-ενάμιση μήνα. Ο Σόιμπλε για τα βραχυπρόθεσμα. Δεν έχει σημασία. Μπήκε στις 5 Δεκεμβρίου λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάρει μέτρα. Χρειάζεται καλά, να κάνει μεταρρυθμίσεις. Αυτή ήταν η δήλωση. Έχω μια έτσι διαφορετική ανάγνωση. Λοιπόν, και πριν από 1,5 μήνα, όταν συζητούσε η Μέρκελ με τον Τσίπρα για να φύγει το Δέλτα Νιτάφ, η απάντηση της Μέρκελ ήταν ότι χωρίς το Δέλτα Νιτάφ δεν υπάρχει ελληνικό πρόγραμμα, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση. Σήμερα λοιπόν βγαίνει ο Σόιμπλε και αρχίζει να συζητάει ότι υπάρχει ένας μηχανισμός που μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση. Προσοχή, μεγάλη προσοχή τώρα. Επί πολύ καιρό τώρα η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει το Σόιμπλε στο ξέφωτο. Το Σόιμπλε να τον βγάλει στο ξέφωτο. Με ποιο τρόπο? Με προκλητικές δηλώσεις και εναντίον του Σόιμπλε κατά καιρούς. Βγαίνει ο Σόιμπλε και κάνει ένα βηματάκι από το νήσιο προς το φως. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει και η Ελλάδα σαν χώρα δεν πρέπει να βγει και να τα πει όλα τώρα. Αλλά πρέπει προσεκτικά και δομημένα, συγκροτημένα και με ένα σχέδιο να συνεχίσει στη διαπραγμάτευση που έχει μπροστά της. Πλεονέκτημα αποτελεί η απουσία του Δέλτα Νιτάφ, αν υπάρξει, επειδή το Δέλτα Νιτάφ έχει αυτή τη θέση, εκφράζει τις θέσεις που εκφράζει. Δηλαδή, λέει πολύ σιγά χαμηλότερα πλεονάσματα και πάρα πολύ πιεστικά και δυνατά μέτρα. Γι' αυτό το λόγο το Δέλτα Νιτάφ δεν συμφέρει. Και δεν είναι ηθικό το θέμα. Είναι αν συμφέρει ή δεν συμφέρει. Ωραία. Δεν συμφέρει στην παρούσα φάση να είναι το Δέλτα Νιτάφ. Συνέφερε τη Γερμανία διότι το ταμείο ήταν ο χρήσιμος κακός της υπόθεσης. Εφάρμοζε μια πολιτική με την οποία ήταν απόλυτα σύμφωνη η Γερμανία. Εμφανιζόταν αυτός το ταμείο ως ο κακός της υπόθεσης και ήταν βολικό για όλους τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό και υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή και μια σύμπλευση του Βερολίνου με το ταμείο, παρακάμπτοντας την Κομισιόν κλπ. Τώρα που αλλάζει η διοίκηση της κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γερμανοί δεν είναι σίγουροι τι ταμείο θα έχουν στα πόδια τους με τον Τραμπ πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων. Ο Τραμπ φαίνεται ότι έχει μια αλλεργία στη Γερμανία της Μέρκελ. Της Μέρκελ. Η δε Μέρκελ έσπευσε να ρίξει προεδρευτικές βολές. Τώρα θα μου πει ποιον πείραξε, στον Τραμπ ότι να προσέχει με την εξωτερική πολιτική και τι θα κάνει. Μα και την είχε πει και ο Σόιμπλε, όπως θυμάσαι. Και ο Σόιμπλε. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι εφόσον δεν θα υπάρχει χημεία και δεν υπάρχει ήδη χημεία. Αλλάξει κόμπωση, με συγχωρείτε. Και το ευρώ μαζί. Αύριο το πρωί θα αλλάξει κόμπωση. Επειδή δεν υπάρχει χημεία. Ενδεχομένως και η Βάνα θα αλλάξει και φόρεμα. Επειδή δεν υπάρχει χημεία, για να μην το πούμε και κάπως αλλιώς, μεταξύ τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση και τη νυν γερμανική κυβέρνηση, οι Γερμανοί υποθέτουν ότι δεν θα υπάρχει πλέον χημεία και με το ταμείο. Άρα δεν το θέλουν μέσα στα πόδια τους. Έκανε τον κακό. Ούτε καν επικοινωνία. Διότι έχει δοθεί εντολή να ανακληθούν όλοι οι πρεσβευτές των χωρών που υπάρχουν που έχει. Άρα πάμε σε ένα νέο τοπίο και αυτό προσφέρεται για ανάγνωση από την ελληνική πλευρά συνολικά. Δεν λέω μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, επειδή η ιστορία θα έχει πολλά επεισόδια. Και η νυν κυβέρνηση και ενδεχομένως η όποια επόμενη, όποτε και αν, θα πρέπει να κάνει μια ανάγνωση με τα καινούργια δεδομένα. Και τα καινούργια δεδομένα θα συνεχίσουν να γεννούν. Αυτό για να σου πω. Δηλαδή, ξέρει κανείς τι θα γίνει στην Ολλανδία. Εδώ μιλάμε για το αν θα φύγει η Ελλάδα από το ευρώ ή αν θα φύγει η Ιταλία και ενδέχεται να χαιρετήσει πρώτα η Ολλανδία. Ενδέχεται να χαιρετήσει πρώτα η Ολλανδία. Και προσέξτε κάτι, στην Ολλανδία ο αντιευρωπαίος υποψήφιος κλπ. Δεν είναι γραφικός, δεν είναι περιθωριακός. Έχει τη στήριξη της Ολλανδικής ελίτ. Είναι άλλης τάξεως. Όπως και στη Γερμανία τώρα. Έτσι. Η μισή ακαδημαϊκή και πανεπιστημιακή είναι η πλέον αντιευρωπαϊστές. Δεν είναι ο Ολλανδός. Έλα κύριε Γιώργο. Κοίτα, μια κουβέντα μόνο για να μην το χάσουμε. Επειδή το έχουμε χάσει κατά τη γνώμη μου. Εγώ άλλο ξεκίνησα να συζητάω. Και εμείς κάνουμε την ανάγνωση του ευρωπαϊκού χάρτη. Εγώ που σου απάντησα, δεν σ' αρέσει όμως. Κατά τη γνώμη μου, και το λέω έτσι στον αέρα. Αυτά που θα υποστεί ο ελληνικός λαός. Εγώ διαβάζω ένα email της ελληνικής κυβέρνησης που λέει ότι αν φύγει το Δουνουτού. Δεν θα αλλάξει κάτι στα κακά του. Τελειώνει ο εφιάλτης των μέτρων.
Τι να κάνω, ρε Γιώργο. Και η γνώμη μου είναι ότι τόση ώρα κάνουμε λάθος ανάλυση. Δεν απάντησε κανένας. Διότι αυτό που καίει αυτό που μας παρακολουθεί. Και με συγχωρείτε πολύ. Αυτό που καίει αυτό που μας παρακολουθεί είναι ότι το 2017 καλείται να σηκώσει τους ώμους νέο πακέτο μέτρων και αναρωτιέται εάν στο τέλος της ημέρας θα του φορέσει το 4,6. Εάν το γλιτώνω αυτό, πρέπει να το πω. Εάν υπάρχει πιθανότητα να το γλιτώσει. Εάν μένοντας ο Σόιμπλε επίκυνται χειρότερα δεινά, πρέπει επίσης να το πω. Όχι να του πω τη σχέση του κάνω του Σόιμπλε. Αυτό δεν το ξέρουμε τώρα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Το σκάκι είναι, η παρτίδα είναι δύσκολη. Τότε κακώ το συζητάμε. Αυτό που κακώς λέω, αυτό που λέω όμω για την και κακώ η κυβέρνηση βγάζει τον Μπέιλ. Σήμερα το πρωί. Αν δεν μπορεί να το διαβάσουμε ακόμα. Ο υφυπουργό εργασία λοιπόν σήμερα το πρωί και είπε ότι όλοι όσοι παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ. Δεν ξέρω. Για πραγματικότητα το ξέρω. Διότι μα είναι προφανέ. Ο υφυπουργό εργασία σήμερα το πρωί βγήκε και είπε ότι όσοι παίρνουν πάνω από 1000 ευρώ σαφώ θα δουν κάποιε μειώσει συντάξη. Αυτό που λέει ο Πουλακίδας για παράδειγμα ότι το θέλουμε τη μεθόδευση του ευθύνη είναι καθές, είναι μια ανάγνωση. Λάθος τη δήλωση Σόιμπλε. Δώστε με ένα λεπτό παρακαλώ. Ένας. Ορίστε κύριε Καραβαλιά. Όχι Γιώργο, συγγνώμη, ξανά έκοψα. Αυτό που ήθελα να πω πάρα πολύ απλά είναι το εξής. Επειδή λέμε θα φύγει το δούνου του και περιγράφουμε εδώ πέρα ξέρω εγώ, μια υψηπετή κατάσταση μεταξύ Τραμπ, γερμανικής κυβέρνησης και τα αρέστα. Θυμίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με την ελληνική αξιολόγηση, το πρόγραμμα και δεν συμμαζεύεται, το μνημόνιο, έχει κολλήσει γιατί. Γιατί ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να απομειωθεί το χρέος. Λέει, ή το χρέος θα κουρέψετε, ή τα πλεονάσματα θα μειώσετε, ή αλλιώς θα πρέπει η Ελλάδα να πέσει στα σκατά. Συγγνώμη, αλλά το είχε πει ο Στροσκάν. Έτσι το είχε πει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για ένα μήνυμα θα έπρεπε οι Γερμανοί τώρα να αποδεχτούν να κουρέψουν το χρέος. Γενναία, λέω κάτι μάλιστα. Που είναι. Γενναία. Ωραία, οκ. Okay. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εάν τελικό συμβεί, δεν σημαίνει ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε σήμερα θα είναι υπέρ μας. Γιατί. Μετά το 18, απαντάω στην ερώτηση του Άκη, προσπαθώ. Μετά το 18, γιατί ο Άκης λέει αν. Θα... από τώρα μπορεί να προχωρήσει. Γιατί πράγμα, ρωτάει ο Άκης. Ρε παιδιά, είναι για καλό ή για κακό. Θα στοιχήσει στον κόσμο. Εάν λοιπόν μείνουν αυτοί που λένε ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει 3,5 αποτέλεσμα επλεώνασμα κάθε χρόνο, αυτό πρέπει να μας πάρουν παιδιά και τις αιμορροίδες μας. Αυτό δεν μπορεί να μείνει για δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός τώρα. Δεν μπορεί να μείνει εσάι, βέβαια. Έτσι. Διότι αν έχεις απέναντι το Σόιμπλε, που είναι ο μόνος που ανοιχτά είπε ότι όταν λέμε μεσοπρόθεσμο 3,5 εννοούμε μια δεκαετία. Εσύ, αγόρι μου που βγάζεις εδώ πέρα. Έτσι ακριβώς το είπε. Έτσι ακριβώς το είπε. Θες 8. 10 είπε. 10. Ο Τάισον του είπε 10. Εντάξει, αλλά. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι. Κύριε, παρακαλώ. Όχι, όχι έτσι, παρακαλώ. Για να το έχουμε, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Με το σημερινό ΑΕΠ, το 3,5 πλεώνασμα σημαίνει ότι πρέπει 7 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο να πηγαίνουν σε ένα κουμπαρά από πληρωμής του χρέους. 5,8. Λέει 6. Ο κύριος Σόιμπλε, ο Θεός να τον έχει καλά, να μου κόβει μέρες και να του χαρίζει. Λέει λοιπόν ότι αφού τελειώσει αυτό το πράγμα που τώρα γκρινιάζουμε και φωνάζουμε όλοι, θα πρέπει για 10 χρόνια... Αν εξαρτήτως δεν έχω υπογράψει κάτι τέτοιο, βρε Γιώργο, όμως. Αχ, μωρέ, και θα συζητούν μετά το 18 αυτό. Λέω τι λέει ο Σόιμπλε. Είπα εγώ τι λέμε εμείς. Μια γενική δήλωση. Το είπε σήμερα και δεν τα άκουσα. Παιδιά, σα διαβάζω τη δήλωσή του. Συγχωρείτε πολύ. Μου στέλνει ο κύριος Μητρόπουλος και παρακαλώ πολύ όποιος θυμάται να βοηθήσει για το αν είναι ακριβές αυτό που λέει ή όχι. Και ερμηνεύει έτσι και τη δήλωση του Σόιμπλε ότι πρέπει να τηρηθούν τα συμμεφωνημένα. Μου λέει ο κύριος Μητρόπουλος. Τα υψηλά πλεονάσματα 3,5%. Ναι, ήρθαμε στα λόγια. Για 2018 και μετά είναι η γραμμή Σόιμπλε μέτρα ύψους 2% επί του ΑΕΠ σύμφωνα με το τρίτο μνημόνιο, νόμο 4336. Ορθόν είναι. Ορθόν, έτσι. Ναι. Για ποια χρονικό ορίζοντα όμως. Για 2018 και μετά λέει. Άρα γενικό είναι, μετά. Δεν είναι για 10 χρόνια. Μισό λεπτό και μετά πάνω. Μπορεί να είναι 2. Και λέει, λέει ο κύριο Μητρόπουλο. Δεν θέλουμε να ακούσουμε. Ρε παιδιά, να διαβάσω ή όχι με αυτήν την απόψη. Μα τι θέλω. Σα παρακαλώ. Λέω Παρασκευιάτικα. Και 13. Ναι.
Και λέει, ερμηνεύει ο κύριος Μητρόπουλος, και αυτό θέλω να ρωτήσω αν έχει βάση ή όχι, ότι όταν ο Σόιμπλε λέει στη συνέντευξή του ότι δεν θα χρειαστεί περαιτέρω διαπραγμάτευση αρχική να τηρηθούν τα συμμεφωνημένα του τρίτου μνημονίου, που τελειώνει εννοεί αυτά τα 3,5% για το μετά το 2018. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Δεν νομίζω ότι λέει. Παναγιώτη μου, μισό λεπτό. Γιατί σε βλέπω και διαφωνείς. Εμείς προσπαθούμε, παιδιά, εδώ να απαξιώσουμε την όποια θετική πλευρά αποχώρηση του Δούντου. Δεν προσπαθώ τίποτα εγώ. Όχι, όχι, με συγχωρείς. Έχει αποτύχει παντού. Δεν προσπαθώ. Και ζητάει πάντα τα πιο αντιλαϊκά μέτρα. Θέλω να κάτσω απέναντι Παρασκευή. Άμα λέμε τώρα, άμα θέλουμε τώρα να βγάλουμε το ψάρι τελείως στην Ευρωπαϊκή Λύση. Όχι, με συγχωρείς. Δεν μπορεί μετά από 8 χρόνια να μην έχουμε άποψη. Έχουμε άποψη και στην είπαμε. Αυτό που λέει ο Πουλακίδας, για παράδειγμα, το ακούω με ενδιαφέρον. Σου την είπα. Ως στρατηγική. Θέλω όμως να κάτσω απέναντι από τους πολίτες απόψε που μας εμπιστεύονται κάθε φορά. Μα άμα δεν τελειώσει η αξιολόγηση, μπορούμε να πούμε τι ακριβώς θα γίνει. Η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα έχουμε άλλη διαπραγμάτευση. Με κόφτη. Δεν είναι καλό. Θα ανοίξουν τα εργασιακά. Όλα αυτά τα θέματα απόψε θα τα εξαντλήσουμε. Όχι να τους πω για το ο Φιγιόν δεν θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Γαλλίας πιθανώς. Ο οποίος δεν θα είναι ο σημερινός σοσιαλιστής Ολλάς. Δεν θα παίξει ρόλο, ρε παιδιά. Ο Φιγιόν μπορεί να είναι ο Σόιμπλε. Παναγιώτη. Δεν σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Όχι. Σας ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Σήμερα, εδώ και τώρα, εάν ο Σόιμπλε είναι καλύτερος από τον Δουνουτού. Το είπε και ο Τσακαλώτης έλεγε, δεν λέγαμε για 10 χρόνια, λέγαμε για 3 ή 5. Αυτό είναι. Η ερώτησή σου πάντως έχει απάντηση. Ναι. Εάν περάσει μόνο του Σόιμπλε και χωρίς να έχει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να του λέει τα πρόγραμμά σου δεν βγαίνει, μάλιστα, πρέπει να κουρέψεις ή να μειώσεις τα πλεονάσματα, ναι, και λέω περάσει συντάξεις μόνο του Σόιμπλε, ναι, τότε τα πράγματα θα είναι, φουσιών, θα είναι ακόμα χειρότερα. Αν στη διελκυστίδα που περιέγραφε ο Κώστας ο Πουλακίδας μια χαρά τα είπε, τραβήξει με μεγαλύτερη δύναμη η απέναντι πλευρά του Σόιμπλε, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Ωραία, ωραία. Και δεν υπάρχει απέναντι πλευρά του Σόιμπλε, παιδιά. Διάλειμμα και γυρίζουμε. Δεν υπάρχει απέναντι πλευρά του Σόιμπλε αυτή τη στιγμή. Δώστε μου διάλειμμα, σας παρακαλώ. Επιστρέφουμε. Ένα λεπτό στον κύριο Ανιφερόπουλο, δύο λεπτά στον κύριο Καραμπελιά και αμέσως μετά ανοίγουμε τις γραμμές και ζητώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε. Αλλά συζητούσαμε 45 λεπτά το Κυπριακό. Πάμε. Στο πρακτικό σου τηλεθεατής. Ελάτε. Επιτέλους σου ερώτημα. Αν θα είναι καλύτερα για τους Έλληνες, αν θα φύγει το Δούνου του ή αν θα μείνει, εγώ θα απαντήσω με τον εξής τρόπο. Όποιος πιστεύει ότι φεύγοντας το Δούνου του, που είναι ο βασικός μας σύμμαχος, στο κεντρικό ζήτημα της περικοπής, της απομείωσης του χρέους, γιατί κανείς δεν πιστεύει ότι το χρέος αυτό είναι βιώσιμο, τότε γελιέται. Εάν πάλι υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι το κουστούμι μέτρων ή μιας νέας συμφωνίας μας το ράψει μόνο ο κύριος Σόιμπλε, αυτό θα είναι ένα ευρύχωρο και άνετο κουστούμι, επίσης γελιέται. Επίσης, να διαβάσουμε καλά τη δήλωση Σόιμπλε. Τι είπε? Ότι εάν δεν υπάρξει κλείσιμο της αξιολόγησης, τότε το πρόγραμμα θα τερματιστεί και θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις. Σας θυμίζω λοιπόν ότι το 2015 δεν έκλεισε η αξιολόγηση, άλλαξε η κυβέρνηση και χρειάστηκε νέο πρόγραμμα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση άρα, λέει, λοιπόν, θα την κλείσει την αξιολόγηση, αν θέλει. Άρα λοιπόν, εάν δεν κλείσει η αξιολόγηση, όποιοι και αν είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, αυτό που έρχεται θα είναι μια νέα συμφωνία. Εντάξει. Και κάθε νέα συμφωνία, ανεξάρτητα με το πώς θα ονομαστεί, μνημόνιο, μέτρα ή δεν ξέρω εγώ πώς, θα είναι επίπονη για την τσέπη, την ήδη ταλαιπωρημένη τσέπη. Πάντως, των Ελλήνων. Μεταξύ καλά κάνει και η κυβέρνηση. Και ελληνική κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, προτιμώ να ελπίζω να έχει δίκιο η ελληνική κυβέρνηση. Φυσικά. Έτσι. Φυσικά, εννοείται. Φυσικά. Όποια και αν είναι αυτή. Φυσικά. Στο σημείο που έχουμε φτάσει. Ορίστε, κύριε Γιώργο, δύο λεπτά. Περιμένει κόσμος. Δεν σας διακόπτω. Μπορούμε να ελπίζουμε. Το ζήτημα είναι από εκεί και πέρα ότι η πραγματικότητα την οποία έχει και η κυβέρνηση, η δυνατότητα διαχείρισης που έχει των πραγμάτων, και αυτά έχουν αποδειχτεί τώρα, δεν θα τα αποδείξουμε δύο χρονάκια μετά, έτσι, και οι πραγματικότητες της οικονομίας και της κοινωνίας μας λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι επίσης πάρα πολύ σκληρά, είτε με το Δουνουτού είτε χωρίς το Δουνουτού, μέτρα τα αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ναι. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Ακριβώς. Μέτρα τα οποία θα μειώνουν και το αφορολόγητο και μέτρα αυτόματος κόφτης και μείωση των συντάξεων και περιορισμοί παραπέρα, είναι βέβαιο ότι θα συμβούν. Εκτός αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Επειδή, το χρέος, δεν πρόκειται, αλλάζουν τα δεδομένα. Επειδή δεν πρόκειται άμεσα
Επειδή δεν πρόκειται άμεσα. Συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα. Δεν πρόκειται άμεσα να συμβεί. Δυστυχώς. Απλά το λέει ως ελπίδα. Δυστυχώς. Όλα αυτά είναι φρούδες ελπίδες. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Εάν η Ελλάδα δεν προχωρήσει, εάν η Ελλάδα δεν προχωρήσει σε πράγματα τα οποία δεν συζητάμε ποτέ, το έχω επαναλάβει σε αυτό το τραπέζι, θέλω μία φορά να κάνουμε μία συζήτηση και να φωνάξεις πολλές φορές και ανθρώπους από τις ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν κάτι στο επίπεδο της παραγωγής και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Εγώ κάνω στις 25 του μήνα μία συζήτηση στον Ιαννό με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενδογενούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης για αυτό το λόγο. Εάν δεν βάλουμε πράγματα μπροστά στο επίπεδο της παραγωγής. Δεν υπάρχει λύση καμία. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια της Καλλιμάτης. Εκ των πραγμάτων, είμαστε πιασμένοι χειροπόδαρα. Ο κύριος Μοσχοβούλης, πρώτη γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Παυλόπουλο, καλησπέρα σε όλους σας. Ελάτε. Νομίζω ένα πρώτο σχόλιο, δεν θέλω να μιλήσω για το... Ναι, με ακούτε? Πολύ καλά. Ναι, για το Κυπριακό εν συντομία θέλω να πω. Νομίζω ότι μιλώντας για Κυπριακό, όπως όσοι και έχουμε μια ηλικία και έχουμε παρακολουθήσει κάποια πράγματα, μιλάμε για στρατιωτική κατοχή. Αυτός είναι ο πυρήνας του Κυπριακού. Άρα κάθε η βασική προϋπόθεση μιας διαπραγμάτευσης θα είναι η αποχώρηση αυτών των στρατευμάτων κατοχής. Και εκεί πρέπει να είναι η εθνική πολιτική, η πολιτική της χώρας μας. Και το πιο έτσι περίεργο που μπορώ να επισημάνω, το είπατε νομίζω, είναι ότι σε αυτή την τριμερή, πενταμερή τέλος πάντων συνάντηση, η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει νομική οντότητα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσήλθε ως ελληνοκυπριακή πλευρά. Αυτό το λέω, το επισημαίνω, το θα το σχολιάσετε καλύτερα εσείς. Τώρα όσον αφορά τα τρέχοντα, αυτά που ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό, πολύ νομίζω σωστά επισημάνατε ότι το ερώτημα που χρειάζεται άμεση απάντηση είναι το εξής. Δηλαδή, αν φύγει το Δουνουτού και παραμείνει η πολιτική Σόιμπλε για να κινείται ελεύθερα αυτός ο κύριος και να δημιουργεί, κατά την προσωπική μου άποψη, αυτή είναι η στρατηγική του, να δημιουργήσει μια μικρή, ευκίνητη, ευλίγιστη δική του Ευρωζώνη, θα είναι καλύτερα τα πράγματα για τον ελληνικό λαό? Δηλαδή, θα μπούμε σε μια νέα στρατηγική ανάπτυξης, παραγωγής ελληνικής οικονομίας, αναβάθμισης ελληνικής κοινωνίας? Νομίζω όχι. Είναι ψευδεπίγραφο το δίλημα. Το δίλημα δηλαδή Σόιμπλε Δούνουτου εντάσσεται σε μια εσωτερική στρατηγική των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Η χώρα μας είναι αυτή τη στιγμή και θεσμικά μια αποικία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Οι πολίτες αυτή τη στιγμή δεν απλά παρακολουθούν. Βιώνουν μια καταστροφική πολιτική 7 χρόνων μνημονίων. Ούτε η γερμανική κατοχή δεν κράτησε τόσο. Εσείς μόνο σας είπατε και οι συνάδελφοί σας, μιλάτε για φορολόγητο το οποίο ο κύριος Τσακαλώτος ορκιζότανε, για να μην πω που ορκιζότανε, ότι δεν θα πέσει κάτω από τα 9 χιλιάρικα. Έπεσε. Σήμερα μιλάνε και για 3 και 3,5 χιλιάδες το φορολόγητο. Μιλάμε για έναν εργασιακό μεσαίωνα. Μιλάμε για ανθρώπους που φεύγουν στο εξωτερικό. Πιστεύετε ότι ο κύριος Σόιμπλε, μα ο κύριος Σόιμπλε είπε όλα αυτά θα συζητήσουμε τότε το 2018, μετά τις γερμανικές εκλογές του. Θέλω να πω λοιπόν ότι η στρατηγική μας πρέπει να είναι καθαρά, να φτιάξουμε δηλαδή τα δικά μας εργαλεία και πραγματικά να μιλήσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Οι εργάτες χειρός, οι αγρότες, οι επιχειρηματίες, αυτοί που κάθε μέρα παλεύουν για να μπορέσουν να μην πάνε φυλακή από τα χρέη. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε με διλήμματα. Ευχαριστώ κύριε Μοσχοβούλη, να είστε καλά. Ο κύριος Παπαϊορδανίδης. Μάλιστα, με ακούτε? Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Με ακούτε, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Με ακούτε? Να είστε καλά. Ναι, σας ακούμε, ναι. Με ακούτε, με ακούτε? Ναι, κύριε Παπαϊορδανίδη. Μια ερώτηση για τη διεθνή πολιτική αυτή τη στιγμή. Έμαθα ότι στην Αμερική ο Ομπάμα τύπωσε χρήματα. Σε μια χώρα σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν κάποιος τυπώνει χρήματα, εκ παραλλήλου άκουσε ότι ο Τραμπ θα ρίξει 2-3 για ανάπτυξη στην Αμερική. Ρωτάω λοιπόν, τα επιτόκια κατά κάποιο τρόπο στην Αμερική έχουν ανέβει. Στην Αγγλία είναι 0,50. Ένα άλλο πολύ σοβαρό κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι εμπειρικός. Απλώς θέλω απαντήσεις από κάποιους που νομίζουν ότι ξέρουν, βέβαια και το πιστεύω. Με αποπληθωρισμό ποτέ μπορεί να πάει τίποτα μπροστά. Εγώ θυμάμαι η Ελλάδα μετά τη δικτατορία. Και με ψηλά επιτόκια και με πληθωρισμό πήγαινε μια χαρά. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη που έγινε στην Ελλάδα, οικοδομή παντού.
Ρωτά λοιπόν, επίσης κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Μέχρι λέει το 2018 ο Σόιμπλε και οι ισχυρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες μετά το 2018 να βοηθήσουν τις φτωχές. Εδώ τι θα γίνει. Τώρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αν θα πάει με το Σόιμπλε ή αν θα πάει ο άλλος έτσι, και θέλω απαντήσεις για το σοβαρό. Επίσης να σας πω και κάτι άλλο που άκουσα. Ξέρετε τι επιτόκιο έχει η Ρωσία. 10%. 10%. Ρωτήστε να το μάθετε. Δεν είναι αντικίνητρο για τις επενδύσεις, για τις καταθέτες αυτό. Τι θα γίνει. Εκεί και ο κύριος Μακρύς το είχε πει. Χωρίς κατανάλωση πώς θα πάρει λεφτά το κράτος. Ευχαριστώ κύριε Παπαγιορδανίδη. Ο κύριος Άνθης, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Το πράγμα μου είναι ότι περιμένω μισή ώρα, αλλά δεν πειράζει. Σας ζητώ συγγνώμη, κύριε Άνθη. Παρακαλώ, παρακαλώ. Απολογούμε εγώ γι' αυτό. Παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για λίγο για το Κυπριακό, επειδή το έζησα από το 1963, όταν ακόμα είχε καταγγείλει τα 13 σημεία ο Μακάριος και άρχισε από τότε, το τονίζω αυτό, από τότε άρχισε η διχοτόμηση. Είστε Κύπριος, Καταρχήν, συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενα των κυρίων Καραμπελιά και Καλαρίδη και των υπολείπων βέβαια συνομιλητών σας. Σήμερα όλοι. Προσέξτε, δεν είχαμε κανένα λόγο να πάμε σε διάσκεψη, είτε διεθνή, είτε με τον κύριο Ακητή που άρχισε ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος συμπιωτέων είναι φανατικός οπαδός του σχεδίου ΜΝΑ, που άρχισε το 2016. Σωστά τα λέτε κύριε Άνθη, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτόν εξέλεξε ο Κυπριακός λαός. Ποιος? Ενέχρινε τον κύριο Αναστασιάδη λαός εξέλεξε. Έχετε δίκιο, αλλά τον εξέλεξε ο Κυπριακός λαός. Δεν θέλω καμία αντίρρηση. Λέω ότι ήταν φανατικό, ήταν μια χαρά τα λέτε, αλλά τον εξέλεξαν, λέω. Πολύ καλά το λέτε και το εγκρίνω κι εγώ αυτό. Να ξέρετε ότι για όλα αυτά που έχει κερδίσει η συνταγματάρχη σας, λέω, και έχω υπηρετήσει στην Κύπρο, γι' αυτό και ασχολούμαι επί πολλά χρόνια με το θέμα του Κυπριακού. Να ξέρετε ότι όπου πατά αρβίλα δημιουργεί δύναμη και αυτό εκτεταλλεύεται η Τουρκία μετά, προσέξτε τι θα τονίσω, μετά τη μεγάλη προδοσία του 1974, το επαναλαμβάνω, μετά τη μεγάλη προδοσία του 1974, τότε όπου η διχοτόμηση έγινε de facto. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπε οι δύο προλαλήσαντες, ότι τα διώχνουν από τα νότιο-ανατολικά σύνορα την Τουρκία και βάζει πλώρη προς μας με αρχή το Κυπριακό. Τα κέρδη της Τουρκίας είναι τα δικά μας σφάλματα. Το τονίζω, τα κέρδη της Τουρκίας είναι τα δικά μας σφάλματα. Το πρώτο σφάλμα έγινε το έτσι με 7 Σεπτεμβρίου του 1955, όταν για πρώτη φορά συνήλθε η τριμερής διάσκεψη στο Λονδίνο και έθεσε για πρώτη φορά η Τουρκία ενώπιον των ειδικών μας απεσταλμένων, να μην πω ονόματα, θέμα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ακολούθησε η μάνα όλων των δεινών οι συμφωνίες Λονδίνο-Ζυρίχη το 1960. Το 1963 έγινε η καταγγελία των 13 σημείων από το Μακάριο και έγινε η διχοτόμηση. Πήγανε προς βοράν οι Τούρκοι και προνόταν εμείς τότε, εγώ πήγα στην Κύπρο για να κάνουμε Κυπριακό στρατό. Ακολούθησε το μεγάλο φιάσκο της Κοφίνου με αποτέλεσμα να φύγει η μεραρχία. Για να μην μακρηγορώ, το τελικό χτύπημα του Κυπριακού ήταν η προδοσία του 1974 και δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε να συνομιλούμε με την Τουρκία, η οποία θέλει να βάλει το πόδι της μονίμως. Είναι αδύνατο η Τουρκία να φύγει πλέον από την Κύπρο.
Κύριε Άνθη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενδιαφέρουσα παρέμβαση. Τώρα, δύο λεπτά πριν από το τέλος, έχουμε... ποιο να ρωτήσω τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Ιγνατίου να ρωτήσω τώρα. Αυτός που μιλήσει σαν λίγο. Ναι, πώς βλέπει την... Όχι, πώς βλέπει την νέα εποχή που ξημέρωσε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Ομολογουμένως προκαλεί έκπληξη και αν θες... Έκπληξη πια. Όλη αυτή η ιστορία. Ναι. Η κυρία Γεννηματά, όποια όψη και να έχει ο καθένας, δείχνει ότι έχει κάποιες δυνάμεις και φαίνεται ότι συγκεντρώνει το ακόμα και αντιπάλους. Το όλον Πασόκ. Ναι. Να δούμε το βήτα την Κυριακή. Να το προβλήσουμε λίγο. Να δούμε αν ο κύριος Βενιζέλος θα σπάσει. Έχει αδυναμία. Λέω. Η Νέα Δημοκρατία θα σπάσει. Έχουμε κάνει χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ. Αν πριν από χρόνια σου λέγανε ότι η Φόφη Γερματά θα υποδεχόταν τον Παπανδρέου πίσω στο Πασόκ να επιστρέφει ως άσωτος και να τον υποδεχόταν η Γερματά, τι θα έλεγες? Κοίταξε, το κόμμα το έχει ο κύριος Παπανδρέου. Έφυγε ως συνιστόσα. Έτσι, και αυτό έχει ένα πρόβλημα. Όπως και να είναι όμως, όπως και να είναι πάντως, προκαλεί έκπληξη. Η προσωπική του κύριου Παπανδρέου στον κόσμο εκρήθηκε. Βαθμολογήθηκε, θέλω να πω, στην κάλπη. Ναι, αλλά πρόσεξε, βαθμολογήθηκε στο Κίδισο. Με συγχωρείτε, Γιώργο, μια κουβέντα μόνο. Βαθμολογήθηκε ως Κίδισο. Κίδισο δεν λέγεται. Δεν κάνω λάθος. Είσαι και λάθος. Επιστρέφοντας όμως στο Πασόκο, ο Γιώργος έχει άλλο. Εγώ λέω ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξαναφέρει στο προσκήνιο και τον Γιώργο Παπανδρέου, το κατάφερε, είναι Γιώργο. Μια μεγάλη δηλαδή, κατάκτηση. Δηλαδή, μνημονιακές προσωπικότητες, τόσο απαξιωμένες από τον ελληνικό λαό, να επανέρχονται πάλι στο νέο πολιτικό σύστημα, είναι καταπληκτική κατάκτηση. Και χωρίς αντίδραση. Δεν στεναχωριέται η Κουμουνδούρου πολύ γι' αυτό. Δεν λέω ότι στεναχωριέται. Εγώ λέω όμως. Κάνω μια διαπίστωση που πρέπει να κάνουν οι Έλληνες πολίτες. Ναι. Ότι αν το πολιτικό σύστημα ξαναγυρνάει να έχει πάλι μαζί της και μπροστά μια προσωπικότητα σαν τον Γιώργο Παπανδρέου να ναι. παίζει τέτοιο ρόλο, ναι. Σημαίνει ότι αυτά όλα θα τα παίξει, χρόνια... Όμως. Γιατί εγώ λέω, ότι μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα ως ατού. Εγώ δεν λέω ότι θα παίξει. Ναι. Λέω ότι ελπίζω ο ελληνικός λαός να ξεφύγει από όλη αυτή τη λογική των φθαρμένων μέχρι το μεδούλι, φθαρμένων και διεφθαρμένων, έτσι. Όσοι δεν είναι διεφθαρμένοι είναι φθαρμένοι, δυνάμεων, οι οποίες οδήγησαν τη χώρα εκεί που την οδήγησαν. Είδες και λέω ότι ξανάρχεται ο κύριος Παπανδρέου, ναι. μια προσωπικότητα η οποία έχει ταυτιστεί με την είσοδό μας στην πιο μαύρη εποχή των τελευταίων χρόνων στα μνημόνια και εμφανίζεται, τολμάει να εμφανίζεται ως πολιτική προσωπικότητα και τον εκλαμβάνει όλο το πολιτικό σύστημα. Α, γύρισε και ο Γιώργος Παπανδρέου στην Δημοκρατία. Εγώ εκπλήσωμαι. Εκπλήσεσαι. Εκπλήσωμαι. Μπορείστε, κύριε. Εγώ θα πει κακία που θα αλλάξει τον λόγο. Έβλεπα πριν ξεκινήσουμε μια διαφήμιση της αλόης που έχουμε εδώ. πρέπει να σου πω ότι επειδή την έχω δοκιμάσει, εξαιρετική. Νομίζω ότι κάνει καλό και στα εγκάβματα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορεί να στήσει και το καμένο τελείως, αλλά ας το έχουν υπόψη τους εκεί στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πάντα χρησιμοποιήσουν την αλόη. Δηλαδή αυτό που εισέπραξε. Όπως το λες, Γιώργο, αυτό που εισέπραξε είναι ότι δεν έχει κέρδος το όλον Πασόκ σήμερα με όλο αυτό που. Θα περιμένω την Κυριακή να το πει ο Βενιζέλος. Όταν το όλον Πασόκ, πώς το εννοείς? Όπως το είπε ο ίδιος. Δεν το είπα. Και θα αναγνωρίσω, επειδή πήγα να κάνω λίγο χιούμορ και το καρέκλωσες, θα αναγνωρίσω την συνεκτική δυνατότητα της Φόφης Γεννηματά. Μπράβο. Καλή σας νύχτα. Καλό Σαββατοκύριακο. Χρήστος Καπούτσης, εντός και εκτός συνόρων, με ανοιχτές γραμμές του Blue Sky. Και όσες εμείς δεν προλάβουμε να ανοίξουμε. Να είστε καλά.